προεκλογική περίοδος και βέβαια το θέμα μας σήμερα δεν θα ήταν άλλο παρά προεκλογικό. Έχουμε κοντά μας τον Πανάγο Ευγενικό, είναι υποψήφιος δήμαρχος Πάτμου, υπήρξε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν μέλος αυτής της δημοτικής αρχής με την παράταξη της αντιπολίτευσης και βεβαίως είναι και άνθρωπος του τουρισμού, διότι είτε με τα πλοία που ταξίδευε σαν καπετάνιος, είτε σαν ιδιοκτήτης καταστήματος, οπωσδήποτε έχει να κάνει πάντα με τον τουρισμό. Η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται αυτή τη στιγμή, Πανάγο, είναι η εξής. Εκεί που όλα ήταν περίεργα στο εκλογικό τοπίο, δεν υπήρχε κάποιος δήμαρχος να κατέβει, παρά μόνο ο νυν δήμαρχος, ξαφνικά βλέπουμε ότι μπήκε στο προσκήνιο και μπήκε στη διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής. Ποιοι ήταν οι λόγοι που σε έκαναν να κατέβεις έτσι ξαφνικά? Κυρία Μάγδα, καταρχάς σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επίσης με την ευκαιρία που σήμερα είναι Νέα Τρίτη, να ευχηθούμε σε όλους τους θεατές Χριστός Ανέστη, ευτυχία, υγεία και πρόοδο στο νησί μας. Πράγματι, οι σκέψεις μου να κατέβω δεν ήταν τώρα τελευταία. Έβλεπα ότι απάνω στο Δήμο υπήρχαν πράγματα που δεν πήγαιναν σωστά. Δεν πήγαιναν, ήταν στραβά τα πράγματα απάνω στο Δήμο. Είχαμε μια δημοτική αρχή η οποία ήταν όλο λόγια και έργα τίποτα. Χρησιμοποίησε πάρα πολλές φορές ψέματα, παραπλανώντας και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και τους δημότες. Όταν, ας πούμε, έλεγε ότι όλες οι μελέτες που έχει κάνει ήταν δικές του, του Δημάρχου, ενώ σε όλους μας είναι γνωστό ότι καμία μελέτη δεν ξεκίνησε εκείνος. Όταν βλέπω ότι το νησί μας δυστυχώς δεν είχε ένα μπούσουλα, αλλά πήγαινε ανάλογα πώς έρχονταν τα πράγματα, βλέποντας και κάνοντας. Θυμάστε τα περιβόητα πενταετή προγράμματα που μας έφτιαξε τότε. Βλέποντας λοιπόν εγώ αυτά τα πράγματα, έβλεπα ότι κάτι πρέπει να γίνει και έψαχνα να βρούμε μία άλλη λύση. Για μένα ο κύριος υπεύθυνος ήταν ο Δήμαρχος. Δεν ήταν οι σύμβουλοι. Οι σύμβουλοι απλώς προσπαθούσαν να βοηθήσουν. Αλλά όταν όμως ο αρχηγός δεν έχει το φόντο του αρχηγού και δεν μπορεί να παρασύρει, να σύρει το όχημα προς τα εμπρός, τότε το νησί πηγαίνει πίσω. Δυστυχώς έχουμε 3,5 χρόνια μια οπισθοδρόμηση και δεν θέλω να έχουμε άλλα 5 χρόνια μια οπισθοδρόμηση. Αυτό πιστεύω ότι ήταν ο κύριος λόγος. Όμως, μόνο σας τώρα είπατε, κύριε Ευγενικέ, ότι είναι 3,5 χρόνια αυτή η κατάσταση, όπως εσείς τουλάχιστον την περιγράφετε. Σε αυτά όμως τα 3,5 χρόνια, πιστεύετε ότι σαν αντιπολίτευση, εσείς που ήσασταν, κάνατε τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για να μπορέσει να αλλάξει κάτι στο Δήμο ή στο νησί μας? Κυρία Μάγδα, οφείλω να ομολογήσω ότι σαν αντιπολίτευση πραγματικά δεν σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων. Εγώ, αν θυμάστε, μπήκα στο Δήμο 2 χρόνια μετά. Γιατί είχα βγει πρώτος εμπλαχών. Και είδα μια κατάσταση ότι δεν υπήρχε καμία αντιπολίτευση. Ίσως ο Δήμαρχος έχει ένα ελαφρυντικό ότι δεν είχε αντιπολίτευση για να το κάνει κριτική. Αυτό είναι το ελαφρυντικό, το μόνο που έχει. Εγώ προσπάθησα να κάνω μια αντιπολίτευση. Προσπάθησα όχι αντιπολίτευση με την έννοια να μην προχωρήσει κάτι στο Δήμο, αλλά με την έννοια να προτείνω θέσεις και σε πολλές φορές θυμάστε, λέω τις ιδέες δικές μου πέσατε πως είναι δικές σας ιδέες. Γιατί ήθελα το νησί να προχωρήσει μπροστά. Δυστυχώς δεν ακουγόμουν. Σε πολλές φορές ήσασταν να πάρω στα συμβούλια, ήμουνα μόνος μου. Και πολλές φορές προτάσεις δικές μου τις υλοποιούσαν εκ των υστέρων αν την είχαν πάρει αρνητική απόφαση. Όπως και η τελευταία, πρέπει να πούμε την αλήθεια,
που αφορά το διακανονισμό που είχατε ζητήσει εσείς να γίνετε στους επαγγελματίες που όφυλαν στο Δήμο χρήματα. Έτσι. Πρόταση την οποία δεν αποδέχτηκαν, αλλά ήρθε νομοθέτης εκ των υστέρων βέβαια και συμμορφώθηκαν να σας δικαιώσει. Μετά από 3 μήνες έφερα την πρόταση τη δικιά μου σαν πρόταση. Όπως ήταν και το θέμα, αν θυμάστε, της Λάμπης. Της ενοικίασης μάλλον της Λάμπης και του Γερανού. Παραλίες. Εκεί τι είχε γίνει. Για καθαρά ψηφοθυρικούς λόγους, και ξέρουμε όλοι τι ήταν οι λόγοι, ήθελε να δώσουν την παραλία σε συγκεκριμένο συμπατριώτη μας για να το πάρουμε στο ψηφοδέλτιο. Πήγα να κάνουν ένα ανοσιούργημα, ένα έγκλημα. Ευτυχώς και εμείς αντισταθήκαμε, αλλά και η κοινή γνώμη, σύλλογοι, κάτοικοι του νησιού, επισκέπτες του νησιού μας, και αναγκάστηκαν και την πήρα πίσω. Η προσπάθεια αυτή που έκανα εγώ τότε δεν ήταν για να κάνω μια κακό στο νησί μου, σαν αντιπολίτευση, ήταν για να τους προστατεύσω. Ευτυχώς το πήραν χαμπάρι, έστω και με πίεση, και το πήραν πίσω. Κύριε Βιενικέ, ακόμα δεν έχετε ανακοινώσει το ψηφοδελτίο σας, αλλά από ό,τι ακούγεται, ο πυρήνας του ψηφοδελτίου είναι άνθρωποι οι οποίοι υπήρξαν σε παλαιότερες δημοτικές αρχές, μάλιστα τους ονομάζει και δεινόσαυρο της πολιτικής, και η κοινή γνώμη λέει ότι πλέον αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να δώσουν κάτι καινούριο. Επίσης, μια άλλη μερίδα της κοινής γνώμης δεν είναι ευχαριστημένη από τον νυν δήμαρχο, τον κύριο Στόικο, διότι δεν υλοποίησε το πρόγραμμά του όπως ακριβώς το είχε προτείνει στους συμπατριώτες μας. Και επίσης, δεν πείθονται ακόμα από τις άλλες 2 προτάσεις που υπάρχουν. Άρα λοιπόν εσείς αυτή τη στιγμή τι έχετε να πείτε στον ψηφοφόρο ο οποίος δεν είναι ευχαριστημένος ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον για να τον πείσετε να ψηφίσει τη δική σας την παράταξη? Κύριε Μάντα, σε αυτές τις εκλογές ψηφίζουμε για συμβούλους, ψηφίζουμε και για δήμαρχο. Όλοι γνωριζόμαστε σε αυτόν τον τόπο. Η δική μου διαδρομή είναι γνωστή. Εγώ ξεκίνησα την καριέρα μου σαν καπετάνιος. Ήμουν πλοίαρχος σε μεγάλη εταιρεία στο Νάση. Μου εμπιστεύτηκαν περιουσία και κόσμο. Τα έβγαλα πέρα άριστα. Όταν στη συνέχεια τα παιδιά μεγαλώσανε και ήθελα να κάνω εδώ, να ανοίξω εδώ επιχείρηση, άνοιξα την επιχείρησή μου και πήγα πολύ καλά. Γιατί πάντα είμαι υπεύθυνος και πάντα ό,τι πιάνω να εκτελέσω, το εκτελώ με επιμέλεια και με μεράκι. Σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, θυμάστε, δεν έχασα καμία συνεδρίαση. Πήγαινα και έκανα και περισσότερα από ό,τι ήταν τα καθήκοντά μου. Αν θυμάστε, ήμουν υπεύθυνος και για την τουριστική πολιτική του Δήμου, του ΚΟΕΖΗΜΑ, του προγράμματος εγώ ήμουν υπεύθυνος μέσα και σε πολλά άλλα. Αυτή είναι η διαδρομή μου. Αυτοί που με συνοδεύουν τώρα και έχουν την τιμή να με συνοδεύουν είναι άτομα τα οποία και με γνωρίζουν, παλιά άτομα στην πολιτική όπως λέτε, τα οποία έχουν δώσει πράγματι στον τόπο, αλλά μπορούν ακόμα να δώσουν περισσότερα. Αλλά και νέα παιδιά με όρεξη που εγώ τουλάχιστον τις εμπιστεύομαι, και θα πρέπει να πούμε ότι είμαστε και σε μια ηλικία που θα πρέπει να, σε αυτά τα νέα παιδιά να στηριχθούμε και αυτά τα νέα παιδιά να το μέλλον του νησιού μας, και θα τους δώσουμε την ευκαιρία να αναδειχθούν και να πάρουν τα ενία του Δήμου στα χέρια τους. Είμαι υπερήφανος για αυτούς που με συνοδεύουν σε αυτό το ωραίο ταξίδι που κάνουμε. Πιστεύω αν ήταν δυνατόν όλοι να έρθουν και να αποχωρήσουμε, αλλά θα περάσουν 10 παιδιά άξια να βοηθήσουν και το Δήμο και το νησί μας και να αναδειχθούν, όπως είπα. Αυτό είναι ο κύριος, γι' αυτό έχω την φιλοδοξία ότι θα πάμε καλά. Επειδή και ο κόσμος γνωρίζει εμένα, ναι, και γνωρίζει και τα παιδιά που είναι μαζί μου, πάλι ο Δήμαρχος ο Καμπόσος, Φερρυπίν, 8 χρόνια είναι στο Δήμο, σαν Δήμο, και 30 χρόνια σύμβουλος. Βλέπει όμως ότι κάτι πάει στραβά. Κάτι σε αυτό το Δήμο, με αυτή τη Δημαρχία, δεν πηγαίνει σωστά. Έχει τεράστια εμπειρία και το ξέρετε όλοι σας. Αυτό τον έσπρωξε να παραταχθεί μαζί μου,
όχι για να βγει στον Δήμο και να διεκδικήσει μια θέση συμβούλου που τόσα χρόνια την είχε και δεν είναι αυτό, αλλά για να δείξει ότι συμπαρατάξεται σε μια ομάδα που πιστεύει ότι θα είναι για το καλό του νησιού. Και αυτός είναι ο λόγος που έχει το καμπόσι μαζί μου. Οι άλλοι σύμβουλοι, οι παγιοί, οι γνωστοί, είναι γνωστοί σε όλους, έχουν προσφορά μεγάλη στο νησί και πιστεύω ότι μπορούν ακόμα να προσφέρουν περισσότερα. Καλημέρα κύριε Ευγενική και χρόνια πολλά. Καλημέρα. Είπατε προηγουμένως ότι αναλάβατε το 2012 ή το 2013, αν θυμάμαι καλά. Το 2013. Ναι. Γενικά σε αυτό το διάστημα το οποίο είστε στο Δήμο, είστε ευχαριστημένος από την αντιπολιτιστική τακτική την οποία εφαρμόσετε? Και το λέω αυτό γιατί ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι καταγγελτικός, με την ευρύτερη βέβαια έννοια. Από ό,τι σας έχουμε ακούσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάνετε προτάσεις καταγγελτικές, οι οποίες γράφονται μόνο στα πρακτικά. Πέραν τούτου, έχετε προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια για να κατοχυρώσετε με διαφορετικό τρόπο τα δημοτικά συμφέροντα? Κύριε Μελιανέ, εγώ είμαι πολιτικός, αισθάνομαι σαν πολιτικός, δεν αισθάνομαι σαν εισαγγελέας. Εγώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο καταγγέλω αυτά που νομίζω ότι είναι παράλογα, αυτά που νομίζω ότι είναι και παράνομα, από εκεί και μετά είναι και άλλων να κάνουν άλλες δουλειές, άλλες, και των δημοσιογράφων και των πολιτών και όλων. Εγώ δεν θα πάω ποτέ να καταγγείλω σε εισαγγελέα. Το Δήμο. Σας διακόψω κύριε Ευγενή. Ναι. Ο ρόλος του δημοσιογράφου δεν είναι να καταγγέλει στον εισαγγελέα. Ο ρόλος είναι να γράφει, να τα αναδεικνύει και αυτό. Από εκεί και πέρα είναι στη διάθεση οποιουδήποτε να αναλάβει τις ευθύνες του. Αυτό και εγώ κάνω ακριβώς. Τα καταγγέλω, τα γράφω και τώρα θα πούμε ποιος είναι. Όχι. Πανάγο, ήθελα να πω το εξής, ότι πολλές φορές υπάρχει ο κίνδυνος αναδεικνύοντας τα θέματα ο δημοσιογράφος ή καταγγέλλοντας τα έστω και στις δικαστικές αρχές, να βρεθεί περισσότερο εκτεθειμένος, κάνοντας μια δουλειά την οποία έχουν υπομειστεί οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης. Με την καλή βέβαια πάντα έννοια, εντάξει, δεν λέμε καμιά φορά σκοτώστε τον χωρίς να αποδειχθεί η ενοχή του, απλά να μεταφερθεί στις εισαγγελικές αρχές μια παραβατική συμπεριφορά. Και από εκεί και πέρα, αν γίνει έρευνα και διαπιστωθεί, να προχωρήσει. Αν όχι κλπ. Γιατί πιστεύω ότι παραμένοντας η όποια διαφωνία σας ή όποια καταγγελία σας στο θέμα των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει τίποτα και θα συνεχίζεται μια κατάσταση στο Δινεκές. Κύριε Μελένε, όλες οι αποφάσεις μας πηγαίνουν στην περιφέρεια. Αναρτούνται στο διαδίκτυο. Όλες οι αποφάσεις μας. Έχει όμως αποδειχθεί, κύριε Ευγενική, ότι η περιφέρεια τα καλύπτει. Είτε καλύπτει ή λειτουργεί μόνο με το τυπικό και όχι με το ουσιαστικό μέρος του ελέγχου της απόφασης. Εκεί είναι το πρόβλημα. Πάντως δεν πρέπει να ξεχάσουμε αυτή τη στιγμή να μας διαφύγει ότι πράγματι, και θα το πω εγώ, ίσως θα έπρεπε να το πω στην αρχή, αλλά περίμενα να το πω στο τέλος. Τώρα εδώ διακόψαμε τον κύριο Πανάγο τον ουρμό του, να πω ότι πραγματικά από τη στιγμή που εμφανίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, λίγο αργά βέβαια, και όταν λέω λίγο αργά εννοώ λίγο αργά γιατί δεν ήταν προσώπηση του Δήμου. Ξεκίνησε μια αντιπολίτευση και είδαμε πραγματικά τα πράγματα λίγο να ανάβουν. Βέβαια, εγώ θα πω ότι ήταν μόνος του στην αντιπολίτευση και αυτό νομίζω ότι δεν τον βοήθησε καθόλου. Οι παρεμβάσεις να ήταν πιο δυνατές κτλ. Αλλά πρέπει αυτό να του το αποδώσουμε, ότι έκανε αντιπολίτευση. Κύριε Μάλλον, αν θυμάστε, όταν ψηφίζαμε τον προϋπολογισμό, σας είναι αυτό να το βγάλω, θα το βγάλουμε τελικά να το δούμε, έκανα προτάσεις αναλυτικές. Κατήγγειλα ότι δεν υπήρχε ένα όραμα σε αυτό το Δήμο. Δυστυχώς, απλώς καταγράφησαν οι απόψεις μου στα πρακτικά και πέρασε σχεδόν ομόφωνα ο προϋπολογισμός. Το σχολίασε και η εφημερίδα αυτό. Το σχολίασε. Όμως δεν έλαβαν υπόψη τους τίποτα, καμία παρατήρηση. Εγώ δεν έκανα παρατηρήσεις για να μου φτιάξουν το δρόμο του σπιτιού μου ή ξέρω, έκανα παρατήρησεις γενικές. Θυμάστε, τους είχα πριν από ένα μήνα, τους λέω, κύριοι, ξεκινάει το ΕΣΠΑ 14.
Τι προετοιμασία κάνει ο Δήμος για αυτό το έργο, για αυτά τα έργα του ΕΣΠΑ? Το ΕΣΠΑ ξέρετε πολύ καλά και αν το ξέρουν και οι φίλοι ακροατές, είναι ανταγωνιστικά προγράμματα. Έχουμε μελέτες, προχωράμε. Ποια ήταν η απάντηση? Ότι έχουμε ίδρυυση, μελέτη ίδρυυσης, αποχέτευσης, μελέτες καμπός. Δεν έχουν βάλει στο μυαλό τους να σκεφτούν μία μελέτη να κάνουν. Μία, ακόμα και για το ασφαγεία που λένε να τα βάλουν κλπ. Να περιμένουμε να έρθει η περιφέρεια, να μας καθορίσει το χώρο και να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες, οι οποίες ξέρετε πολύ καλό ότι είναι χρονοβόρες. Δηλαδή, να πάρεις άδειες τα λοιπά. Εάν δεν προχωρήσουμε σήμερα, αύριο, όχι στην επόμενη Δημοτική Αρχή, και εγώ θα πάω μπροστά από αύριο, μόλις ξεκινήσουν να βάλουν να προχωρούν τις διαδικασίες. Πριν να αναλάβουν. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν οι μελέτες αυτές, όπως είπατε, του κ. Καμπόσου, δεν υπάρχει ούτε μία έτσι τυπικά που να δείχνει τη συμμετοχή της νυν Δημοτικής Αρχής στην ένταξη των προγραμμάτων του 2014. Κύριε Καμπόσο, ναι, πήρα σήμερα στον Καμπόσο και πήρα αυτά που παρέδωσε, όταν παρέδωσε τι είχε ο κ. Καμπόσος. Ναι, θα έλεγα να πω. Είναι Δεκέμβριος του 10. Σε αυτή τη δημαρχία ήσασταν κι εσείς μέσα. Όχι, δεν ήταν στη δεύτερη δημαρχία, ο κ. Γεωργιάδης. Όχι, δεν. Α, δεν ήσασταν. Α, μιλάμε για τη δεύτερη, όχι για την όλη. 2003-2006 ήταν. Ναι, ωραία, συγγνώμη. Τέλος πάντων, εγώ ξέρω ότι κατασκευή χιτά, αξιοποίηση δεξαμενής, επισκευή αλλαγή πάτμιων, ό,τι να γίνει τώρα, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων αφαλάτωσης, αποχέτευση γρήκου, αντικατάσταση δικτύου ίδρυυση και αποχέτευση του οικισμού σκάλας, αναβάθμιση με επεξεργασία λιμάτων, όλα αυτά, κατασκευή κλειστού για να συρρούν μελέτες, όλα αυτά είχαν ξεκινήσει με καμπούς. Αυτή η δημαρχία έκανε το έγκλημα για μένα, ναι, να μην βάλει μπροστά τίποτα. Ένα έργο, να πει κάνω ένα έργο. Ένα έργο, δηλαδή πώς θα προχωρήσει. Ξέρετε πολύ καλά ότι για να γίνει μια μελέτη θέλει 4-5 χρόνια. Όταν λοιπόν εγώ αναλάβω αύριο και λέω ας κάνω αυτά που βρήκα, θα έρθει η επόμενη Δημοτική Αρχή μετά από 5 χρόνια και θα έχω υλοποιήσει ένα πρόγραμμα και θα μπει μπροστά της τίποτα. Θα περιμένει 5 χρόνια μελέτες. Θα πρέπει ο Δήμος να έχει, και έχετε υπόψη σας ότι το κόστος της μελέτης είναι βέβαια ακριβό, αλλά μπορεί να το πάρει και πίσω από προγράμματα. Έχουμε αυτή τη στιγμή 1.700.000 και κάθονται στην τράπεζα για να παίρνουμε τόκους. Εάν δίναμε το 1.000.000 για μελέτες, σιγά σιγά το φάμε αυτό το. Θα παίρναμε έργα 15 εκατομμυρίων. Δηλαδή θεωρείτε για ποιο λόγο υπάρχει μόνο το ποσό στην τράπεζα και δεν αξιοποιείται? Γιατί δεν μπορούν να το αξιοποιήσουν. Αν ικανό τη πλήρη, κυρία Μελιανέ. Πώ θα το κάνω, εμένα αυτό με έκανε να πω, προχωράω. Και εγώ επειδή ξέρω ότι έχω το κορασόν, ξέρω ότι έχω ιδέες, ξέρω ότι μπορώ να βρω, να μην λυπηθώ να δώσω και λεφτά. Γιατί δεν μπορεί να κάνει μελέτη την τζάπα, κύριε Μελιανέ. Το τζάπα είναι το πιο ακριβό. Εάν δεν πιάσει να δει μια εταιρεία, να την αναθέσει ή να κάνει μια προγραμματική σύμβαση ή με άλλου Δήμου που έχουν πληθώρα μηχανικών και εμπείρων. Ο Δήμος Λήψων έκανε προγραμματική σύμβαση με το Δήμο της Ρόδου. Η Ρόδος έχει εκατοντάδες μηχανικούς μετά τη συνένωση των Δήμων. Και κάθονται. Εμείς μπορούμε να δώσουμε σε Δήμους τέτοιους εξοχοποί. Κάνετε συμβάσεις προγραμματικές με άλλους Δήμους που έχουν και έμπειρο προσωπικό και πληρώσε τους. Εντάξει, θα τους πληρώσει. Τζάπα το κάνεις. Και γιατί πιστεύετε ότι δεν γίνεται έστω αποδοχή αυτής τουλάχιστον της πρόταση? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, φοβούνται, δεν λυπούνται τα λεφτά, να έχουμε λεφτά, θα κάνουμε και τα λεφτά. Τα λεφτά δεν τα κάνουμε. Τα λεφτά είναι για να καταναλώνουν, να κάνει έργα. Ναι. Δεν είναι να το βάλει στην τράπεζα. Εγώ είμαι χρεωμένο αυτή τη στιγμή. Έχω φτιάξει όμως δύο μαγαζιά και έχω φτιάξει και ένα σπίτι. Τα παιδιά μου έχουν να φάνε από εκεί. Εγώ θέλω να δώσω στα παιδιά μας που θα βγουν μπροστά αύριο να δώσουμε κάτι να έχουν. Να έχουν ένα παιδικό σταθμό, να έχουν ένα γεροκομείο γέννη μας. Να έχουμε καλύτερες συγκοινωνίες, να έχουμε περισσότερο τουρισμό, να έχουμε περισσότερα κροζιρόπλια, να έχουμε καλύτερη ζωή εδώ πέρα. Πάντως, κύριε Γενική, συνηθίζετε προεκλογικά να ακούγονται πολλά έτσι πράγματα ότι μπορούν να γίνουν μετεκλογικά και στη συνέχεια σταματάνε. Δηλαδή, από παλιά προγράμματα τα οποία έχουμε τύχει από το ψηφίους κλπ. Υπάρχουν σε προγράμματα και κάθε φορά που γίνονται ξανά εκλογές
επανέρχονται τα ίδια προγράμματα, αναβαθμισμένα, αναβαπτισμένα μάλλον θα το έλεγα, για να πείσουμε τον ψηφοφόρο. Πιστεύετε ότι αυτό ισχύει ή δεν ισχύει στη δική σας περίπτωση? Δηλαδή δεσμεύεστε ότι οι προτάσεις οι οποίες θα κάνετε και που θα πρέπει να τις κάνετε για να πείσετε τον ψηφοφόρο ότι μπορούν να υλοποιηθούν? Και μεγαλύτε, εγώ δεν υπόσχομαι ότι μόλις βγω εγώ αμέσως θα έρθει και θα γίνει το υπάρχει μας Παρίσι. Όχι. Αλλά υπόσχομαι όμως ότι θα καταβάλουμε προσπάθεια. Όταν φέρει τι λέω ότι θα πρέπει να φτιάξουμε την προσβασιμότητα στο νησί μας. Δηλαδή να έχουν περισσότερα πλοία. Δεν ξέρω ότι υπάρχουν εμπόδια. Ξέρω ότι υπάρχει το νομικό πλαίσιο που απαγορεύει στους Δήμους σε Ερυπίνη να κάνουν επιδοτήσεις δρομολογίων. Υπάρχει αυτό. Μπορούμε να προσπεράσουμε αυτό το εμπόδιο νομίμως. Μπορούμε. Και το έχω προτείνει. Δεν το κάνουν. Πώς μπορούμε? Πώς η Ρόδος και η ΕΚΟΣ χρηματοδοτούν, επιδοτούν αεροπορικές εταιρείες, παρακαλώ. Τη Ryanair. Ναι. Έχουν φτιάξει μια εταιρεία, την Protour, η οποία αποτελείται από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και εν βάση αυτού κάνει τις χρηματοδοτήσεις. Να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Μπορεί να βρουν δυσκολίες και να μην το κάνω. Θα προσπαθήσω όμως. Άμα πω δεν μπορώ να το κάνω επειδή με εμποδίζει το νομικό πλαίσιο, δεν θα κάνω τίποτα. Πάντως στοιχεία και στη Σαντορίνη άκουσα χθες δημοτικό αεροσκάφος έχει. Με το οποίο μεταφέρθηκε μία τουρίστρια η οποία τραυματίστηκε. Εγώ πιστεύω ότι, κύριε Ευγενικέ, ότι τα πάντα είναι το σχέδιο, το όραμα και η στρατηγική που θα σχεδιάσει ένας Δήμος. Και νομίζω ότι αυτό στερείται αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή. Θα ήθελα όμως να πω το εξής. Ας χωρίσουμε τους άξονες για τις ανάγκες του νησιού μας σε τουρισμό, σε πρόνοια, υγεία, συγκοινωνία, υποδομές αλλά και εικόνα. Τα επαναλαμβάνω. Τουρισμό, πρόνοια, υγεία, συγκοινωνία, υποδομές και εικόνα του νησιού μας, γιατί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Εσείς κατά την, όπως έτσι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή τα έχετε στο μυαλό σας και τα έχετε σχεδιάσει, τι είναι αυτό που κατά προτεραιότητα θα του δώσετε τη μεγαλύτερη έμφαση και τι θα κάνετε σε κάθε έναν από αυτό τον τομέα? Κύριε Μάγδα, εγώ πιστεύω ότι η πρώτη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην προσβασιμότητα. Δηλαδή, εάν δεν έχουμε καράβια... Στη συγκοινωνία. Συγκοινωνία, αυτό εννοώ, ναι. Εάν δεν έχουμε καράβια, αποκλείεται ο τουρισμός. Ποιες είναι οι σκέψεις μου? Το 80% των τουριστών που έρχονται στην Πάτμο, των τουριστών του εξωτερικού, έρχονται από τα αεροδρόμια της Πόρτης Ρόδου. Αν δεν το ξέρετε και εμένα, αυτά είναι τα στοιχεία. Δέστε φίλους σας που έρχονται, ξένοι, πώς έρχονται. Ή από τη ΓΟ ή από τη ΣΑΜ. Εάν λοιπόν εμείς βάλουμε ένα λεωφορείο, Πάτμο Σάμο, και παίρνουμε τον τουρίστα την ώρα που φτάνει, από τη Σάμο και το φέρνουμε στην Πάτμο, τότε και το διαφημίσουμε όχι τον Μάιο μήνα, αλλά από τον Σεπτέμβριο μήνα για τον χρόνο, όλο τον χρόνο. Εγώ πιστεύω σε ένα χρόνο θα αυξηθεί ο τουρισμός μας τουλάχιστον 20% περισσότερο από ό,τι θα ήταν χωρίς αυτή την κίνηση. Εννοείται και τι το χαρακτηρίζετε λεωφορείο όμως αυτό? Το χαρακτηρίζω γιατί θα το κάνουμε για την Πάτμο και μόνο. Θα εξυπηρετήσει μόνο την Πάτμο. Θα πηγαίνει το σκάφος στο ταχύπλο να γίνει μια επαφή με τις αεροπορικές εταιρείες, αυτές που φέρνουν τον τουρισμό από τη Βόρεια Ελλάδα ή και από το εξωτερικό, ακούμε τα τσάρτερ, ότι εμείς θα είμαστε, θέλουμε αυτές τις ώρες να έρθετε εσείς και εμείς θα πάμε αυτές τις ώρες στο σκάφος μας. Άρα δημοτικό σκάφος εννοείται προφανώς. Όχι, μπορεί να γίνει και με επιδότηση ενός ιδιώτη. Γιατί το βλέπω δύσκολο σε αυτή την οικονομική συγκυρία να πάρουμε δικό μας σκάφος. Εάν ήταν άλλες οικονομικές συγκυρίες, να πάρουμε και δάνεια κλπ., μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το βήμα που είναι πιο μεγάλο. Τώρα όμως, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, θα πρέπει να δούμε αν θα μπορέσουμε να επιδοτήσουμε και αυτό που λέει ο Νίκο μου. Δεν είναι ότι θα τα κάνω αύριο. Μπορεί να βρω εμπόδια, αλλά πρέπει να ψάξουμε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν κάνουμε τίποτα. Το σχεδιάζεται δηλαδή. Να γίνει μια οικονομική μελέτη, έτσι θα το βγάλω εγώ προ τα κόσμο.
να πάρουμε από τα στοιχεία από το λιμεναρχείο, πώς έρχονται, πώς συνδέουν, να κάνουν μια μελέτη και μετά να αποχωρήσουμε. Προφανώς θα γίνει η προσπάθεια που είναι καλύτερη από το τίποτα. Μα αυτό είναι. Εγώ πιστεύω θα το πετύχουμε. Η προσπάθεια να είναι επίμονη. Δεν θα πει απέτυχα και σταματάω. Θα προσπαθήσουμε, αν όχι του χρόνου, σε 2 χρόνια να έχουμε εδώ τη συγκεκριμένη δικιά μας. Είναι σαν να λέτε τώρα ότι δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια. Καμία η προσπάθεια που γίνεται, κύριε Μελιανέ. Αλλά ο κύριος Δήμαρχος πηγαίνει στα Υπουργεία. Αυτή, κυρία Μάγδα μου, άκουσα σας πω κάτι. Η προσπάθεια που γίνεται από τη σημερινή Δημοτική Αρχή είναι αυτή που γίνονταν επί χρόνια και κάνουν και πολλοί άλλοι δημάρχοι. Όχι, πρέπει να πούμε, κύριε Ριενικέ, ότι ο κύριος Στόικος τουλάχιστον φεύγει από το Δήμο της Πάτμου και τρέχει στα Υπουργεία. Τώρα, δεν θέλω να μιλήσουμε για την αποτελεσματικότητα, αλλά τουλάχιστον υπάρχει. Που αυτό νομίζω δεν το έκανε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή του κύριου Καμπόσου. Ο κύριος Καμπόσος ήταν στην Πάτμο και έλυνε τα προβλήματά του δια του τηλεφώνου ή δια των εγγράφων. Κύριε Μάγδα, εγώ αυτό που λέω. Αλλά εσείς τι θα κάνετε δηλαδή τώρα πάνω. Να σας πω κάτι. Πάμε στην Blue Star. Εταιρεία σας παρακαλώ, πάρτε ένα δρομολόγιο παραπάνω. Δεν το βάζει μπροστά. 3 χρόνια τώρα, 5, 6, μας έχει την δρομολόγια, αυτά είναι. Πάμε κάθε χρόνο, κυρία μπροστά, παραπάνω ένα δρομολόγιο, δεν το βάζει μπροστά. Πάει και φωνάζει και κάτι μας και λέει, στούντε, δεν κάνει τίποτα. Κάνει, δεν κάνει τίποτα. Καθόμαστε. Δηλαδή, και εγώ να ξαναπάω στην μπροστά, να βρει τρόπος να λύσει το πρόβλημα μόνος του. Να κουνήσουμε στην αχυρά και χειρακίνη, όχι μόνο να περιμένουμε από το Θεό, Μιχαλής Θεό. Περιμένουμε το κράτος να μας επιδοτήσει. Παρακαλούμε το κράτος να επιδοτήσει μια γραμμή. Δεν το κάνει. Να το κάνουμε εμείς. Αλλιώς δεν γίνεται. Υπάρχει σαν σκέψη δηλαδή δική σας ο τρόπος με τον οποίο θα πείσουμε την Blue Star ή την οποιαδήποτε εταιρεία. Όχι. Η Blue Star θα πιστεί όταν θα δει ότι υπάρχει ανταγωνισμός με τα αεροδρόμια. Όταν θα δει ότι της παίρνει τον Αθηναίο το αεροδρόμιο της Άμμου, θα βάλει πιο πολλά δρομολόγια για να πάρει και την Πάτμο. Έτσι θα μπει μπροστά. Όχι παρακαλώντας την μπροστά. Θα βρούμε εμπόδια. Συμφέροντας θα συγκρουστούμε με συμφέροντα. Όμως θα το κάνουμε. Θα το προσπαθήσουμε. Θα υπάρχει το απέναντι δέος που λέμε. Έτσι, έτσι είναι. Όταν θα δουν ότι παίρνει το δρόμο και τα εισιτήρια θα φθηνάνει και θα κάνει πιο πολλά δρομολόγια. Αυτή θα είναι νομίζω θα είναι η γραμμή. Αλλά αν πάμε και του λέμε ελάτε, όχι, αυτό δεν το κάνει τίποτα. Αφού να μας τη βάζει όλους μέσα σε ένα καράβι, να μας τη βάζει σε σαρδέλες και να πηγαίνουμε για το Σαντοκονομάι. Άρα δηλαδή πρώτο θεωρείτε ότι πρέπει να κάνουμε αυτή τη σύνδεση με τη ΣΑΜΟ οπωσδήποτε την άμεση και την επιδοτούμενη από το Δήμο της Πάτμου, ώστε να διευκολύνουμε τους επισκέπτες να έρχονται στο νησί μας και μετά με αυτόν τον τρόπο να υποχρεώσουμε την Blue Star να ανταγωνιστεί, να μπει στον ανταγωνισμό και να μην έχει το μονοπόλιο. Τώρα δεν έχει, τώρα είναι μόνη της. Ναι. Και επίσης ο Δήμος Πάτμου μπορεί, είπαμε πώς θα το κάνει την χρηματοδότηση, μέσω εταιρεία, γιατί δεν μπορεί σαν Δήμος, αλλά μπορεί όμως να ζητήσει εκ των υστέρων και από την περιφέρεια να χρηματοδοτήσει μέρος της προσπάθειας αυτής. Δηλαδή, θα πούμε να πάρουμε όλο το βάρος μόνοι μας. Μπορούμε δηλαδή να βρούμε τρόπους να ψάξουμε. Μάλιστα, εάν καθόμαστε, δεν κάνουμε τίποτα. Πρέπει να αγωνιστούμε για ένα πράγμα. Κυνήγι δηλαδή για το συγκεκριμένο σκοπό. Ναι, είναι το πρώτο θέμα. Στη συνέχεια είναι. Δεν σας άκουσα όμως να πείτε κάτι για την σύνδεσή μας με τη Βόρεια Ελλάδα. Η σύνδεση με τη Βόρεια Ελλάδα είναι. Δεν μπορεί ο Δήμος Πάτμου να λάβει την πρωτοβουλία να συνδέσει με τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί θα πέσουμε, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια με το Πατριαρχείο. Επειδή το Πατριαρχείο έχει προσβάσεις και στη Βόρεια Ελλάδα και έχουμε από εκεί να πιέσουμε το κράτος, ίσως χωρίς να δεσμεύω τίποτα, να κάνουμε κάτι. Άρα και εκεί θα γίνει προσπάθεια. Προσπάθεια, αλλά πρέπει να βάλουμε και άλλους στο παιχνίδι για να βοηθήσουν. Κύριε Μάδα, είπατε προηγουμένως και τα ταξίδια του κ. Δημάρχου. Πράγματι, πάει ταξίδια. Πήγε προχθές για την υγεία πάνω στο Δήμο. Τι έκανε και πήγε πάνω στην υγεία. Πήγε μόνος του, πήρε το αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πήρε και ένα συνδικαλιστή του ΠΑΜΕ. Γιατρός, συνδικαλιστή. Δεν πήρε τον πρόεδρο του κέντρου υγείας της Πάτμου, που είναι και κομματικά προσκύμενος στη σημερινή κυβέρνηση. Της Δικούς Επιτροπής. Της Δικούς Επιτροπής.
ο οποίος πιθανόν έπαιρνε μαζί του και ένα βουλευτή, ή πιθανόν να έλεγε και στον κύριο Κρεμαστίνο, πάμε μαζί και Κρεμαστίνο, που κι αυτός ήταν πρόεδρος να πήγε και να πάρει μια ομάδα. Πήγε μόνος του να διεκδικήσει. Δεν θα διεκδικήσει τίποτα, κύριε Δημαρχέ. Τσάμπα το ταξίδι σου. Εάν δεν πιάσει να βάλει Νίκο, να βάλει και άλλου παράγοντε να τρέξουν μαζί σου, δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή να πούμε ότι 59 ή 60 ταξίδια όπω ακούγεται έγιναν για το τίποτα. Μπορεί να έκαμε και μερικά να πέτυχε, αλλά μπορούσε να πέτυχε πολλά περισσότερα. Δηλαδή όταν πάει και λέει έλυσε το θέμα, α πούμε το τάδε, μα είναι δουλειά να λύσει το θέμα. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ, α πούμε, γιατί δεν έλυσε το θέμα τη αφαλάκωση των συνδρών έργων. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δηλαδή, ποιο είναι ο λόγο. Τον κορόδευσαν. Μα αν σε κορόδευσαν, είσαι κορόδο τότε. Και να πούμε ότι η αφαλάτωση είναι ένα έργο που έχει ξεκινήσει από την Δημαρχία του κυρίου Καμπόσου. Έχει υποστεί βέβαια κάποιες αλλαγές. Έχουν έρθει εδώ, τα μηχανήματα ένα χρόνο. Έξι μήνες πριν έχει γίνει ο διαγωνισμός. Είχε αναλάβει ο Δήμος την υποχρέωση να κάνει τα συνεντά έργα. Πληρώσαμε το 75% της δαπάνης χωρίς να το δοκιμάσουμε και αν αύριο βρεθεί ότι υπάρχει πρόβλημα, θα δούμε ποιος θα πληρώσει τα λεφτά που τα πληρώσαμε τζάμπα, αν. Έπρεπε πρώτα να γίνουν τα συνοδεύματα. Και λέμε τώρα ότι φταίει η περιφέρεια, φταίει αυτός που μας χρόνεψε. Και εγώ να πω και το εξής. Εγώ βλέπω και το άλλο. Ότι έχετε δύο φορές τη εβδομάδα καραβάκι. Δύο φορές το μήνα καραβάκι εδώ. Έτσι δεν είναι, που είναι 15 μέρες. Πόσα είναι, 25.000 το ταξίδι. 50.000 το μήνα. Επί 12 μήνες 600.000. Κάποιος θα παίρνει. Κάποιος θα παίρνει, Μάγδα. Διαπλεκόμενα είναι στη μέση. Κάποιοι εμποδίζουνε. Βάλτε στο μυαλό σας να το δουλέψει. Εννοείται δηλαδή ότι η καθυστέρηση πιθανόν να οφείλεται και σε ξένο δάχτυλο. Και σε ξένο δάχτυλο. Αλλά πρέπει ο Δήμαρχος να το αντιμετωπίσει. Δεν μπορεί να πει 600.000 σας λέω έδωσε τώρα το κράτος παραπάνω λεφτά αντί να δώσει 50.000 ας πούμε που θα ήταν εντάξει της απαλάτωσης. Είναι λεφτά. Και αυτά αν τα ακούσει κανένα, τα λέμε τώρα. Πού είναι οι εισαγγελείς να τα αρπάξουν. Εντάξει, τώρα. Ωραία, αφεύγουμε από τη συγκοινωνία, δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Όχι, πάνω το... μια που φτάμε στο λιμάνι, ωραία. Να πούμε και για την κουραζιέρα. Ωραία, ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Η κουραζιέρα, κυρία Μάγδα, έχει ξεκινήσει στην Πάτμο δεκαετία του 50. Παιδάκι ήμουν όταν μοίραζε, πουλούσα τις κάρτες μαζί μου, τις πουλούσαμε τις κάρτες. Έχουν έρθει εκατομμύρια τουρίστες στην Πάτμο από την κουραζιέρα. Η διαφήμιση που γίνεται στο νησί είναι τεράστια. Είχαμε φτάσει σε μία αιχμή που πιάναμε πάνω από 300.000 τουρίστες στην Πάτμο. Θυμάστε τι γίνεται εδώ πέρα. 6-7 καράβια, πρωί βράδυ. Βέβαια. Και τώρα έχουμε μία συνεχή πορεία φθήνουσα, επειδή δεν προβλέψαμε ότι τα καράβια μεγαλώνουν και δεν έχουμε υποδομές για να τα δεχτούμε. Πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν διαδικασίες. Εγώ να δεχτώ ότι κάποιες προσπάθειες έγιναν και από αυτή τη Δημοτική Αρχή. Αλλά όμως οι προσπάθειες ήταν ατελέσφορες για μένα. Όταν δεν έχουν τα κουραζιερόπυρα για πρώτη φορά και ο Δήμος δεν έχει την ευαισθησία να πάνε να τοποθεθεί ένα παιδάκι. Πάνε, ακούμε ότι πάνε στον Πειραιά τα σκάφη, ένα καινούριο σκάφος και πάει ο πρόεδρος του Πειραιά και ο Δήμαρχος του Πειραιά να αποδειχθεί το σκάφος και να του κάνει τις τιμές, να τους πει welcome. Και εμείς στην Πάτμο έχουν τα σκάφη και ευτυχώς πάει ο πρόεδρος των Λεκούχων και τους κάνει ένα τραπέζι και ο Δήμος απέχει εντελώς. Μα αυτή ήταν το δοκιμαστικό. Ο πλήρχος, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία, θα πάει να πει αύριο στην εταιρεία, πήγα και εντάξει, καλό ήταν. Αν πήγε και ο Δήμαρχος και το Συμβούλιο και κάποιος να τους υποδεχτεί, να τους πει, λέτε εδώ, έχετε προβλήματα. Τι προβλήματα έχετε με τους βαρκαρέους, με τις λάντζες, με τα λεωφορεία, να σας βοηθήσουν και εμείς με το λιμεναρχείο, να βρουν μια ανταπόκριση κάποιον να του μιλήσουν. Αφήνουμε την πολιτική των λιμανιών σε πρακτόρους, σε βαρκαρέους και ο Δήμος είναι έξω. Ο Δήμος πρέπει να κάνει την πολιτική του. Πάλι εδώ η ερώτηση είναι γιατί. Γιατί. Εγώ μπορώ να απαντήσω γιατί. Του το λέω. Του το έχω πει. Όταν ανέλαβαν, εγώ δεν ήμουν στο Δήμο Παρονίκο. Πάω και του λέω.
Έχουν κότερα εδώ πέρα. Έχουν σκάφη εδώ πέρα. Πλοία. Πηγαίνετε σε 10 κότερα. Μην τα πάτε σε όλα. Στα πιο μεγάλα. Κάντε μια επίσκεψη στην Δημοτική και ρωτήστε τους τι προβλήματα έχετε εδώ στο λιμάνι. Είστε ευχαριστημένοι από τα φώτα, σας εμποδίζουν πολύ τα φώτα, από τον καβοδέτη, τι έχετε πρόβλημα εδώ πέρα. Να τα σημειώσετε. Πήγε ποτέ κανένα στα πάνω. Εγώ όμως μπορώ να απαντήσω, κύριε Ευγενικέ, διότι και σαν δημοσιογράφος όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και σαν πολίτης της Πάτου μου, που οι γνώσεις μου στο κομμάτι marketing, επικοινωνία, διαφήμιση, τουρισμός, τη γνωρίζω, την έχω αυτή τη γνώση. Θέλω να πω το εξής, ότι η απάντηση είναι ότι δυστυχώς η Δημοτική Αρχή, από τον Δήμαρχο μέχρι τον τελευταίο Δημοτικό Σύμβουλο, δεν έχουν νομίζω συνειδητοποιήσει το μέγεθος της αξίας που έχει ο τουρισμός και δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα συγκριτικό που έχει η Πάτμος και που θα μπορούσε να αξιοποιήσει, δεν το αξιοποιούν. Δεν έχουν καταλάβει δηλαδή ο ρόλος του τουρισμού, ότι δίνει τον πλούτο στο νησί και μας βοηθάει τουλάχιστον την Πάτμο να έχει εξαιρεθεί και κατά κάποιο τρόπο από την οικονομική κρίση. Άρα δεν το γνωρίζουν και έχουν αφήσει το νησί να πηγαίνει στον αυτόματο πιλότο. Άρα αυτό που είπατε προηγουμένως σχετικά με τα κρουαζιερόπλια εντάσσεται σε ένα κεφάλαιο μεγάλο που λέγεται τουρισμός και φυσικά που θα ήθελα εγώ να μου πείτε τι θα κάνετε εάν γίνετε δήμαρχος της Πάτμου. Είπατε για τον τουρισμό και για τη διαφήμιση, αυτό είπατε, που έχετε και εσείς μια εμπειρία για το μάρκετινγκ. Το κυριότερο που δεν είπατε είναι ότι αυτός ο Δήμος, επειδή έχει και ανικανότητα και ανοργανωσιά, δεν κάνει τίποτα. Το site του Δήμου είναι 4 χρόνια ανενεργό. Όταν ήρθα πάνω στο Δήμο, η πρώτη μου πρόταση, αν θυμάστε, η πρώτη μου πρόταση ήταν να φτιάξω το site. Και ναι, θα το φτιάξω το site. Ναι, όλα, θα το κάνω το site. Και με πάνε και σε μια επιτροπή. Εγώ, ξέρεις πολύ καλά, ότι δεν έχω γνώσεις ηλεκτρονικές τέτοιες για να... Και τι είπα, να πάρω και τη Μάγδα μαζί μου, η οποία, πιο πολλά ξέρει από μένα, ναι, κάτι ασχολείται. Και ήταν και σύμβουλός της, μουσική σύμβουλός τους, να την πάρω πάνω να... Αντί για εγώ να πάω μαζί, να έχω σαν σύμβουλό μου. Όχι, μην τη φέρεις. Να πάρω εγώ, τι να κάνω εγώ. Δεν πήγα εγώ. Ακόμα το site του Δήμου δεν έχει μπει. Και για να... περιμένετε, λοιπόν, και τι να κάνω το ακούσουν, που θα το ακούσουν αυτό και μπορεί να πούνε στο τέλος του 2013, δηλαδή 3,5-3 χρόνια από τότε που τους είπατε αυτό, το αναθέσαμε στο γραφείο του κυρίου Σταμπούλη, δηλαδή του συζύγου μου, αλλά τελικά δεν το τελείωσαν. Θα σας δώσω την απάντηση τώρα, κύριε Ευγενικέ, παρόλο ότι εγώ κανονικά δεν πρέπει να δίνω απαντήσεις τώρα, αλλά θα ερωτηθούν αυτοί που θα το ακούσουν, ότι εμείς σταματήσαμε, δεν προχωρήσαμε, διότι βρέθηκαν δημοτικοί σύμβουλοι, βρέθηκαν να λένε ότι μας το έδωσαν απευθείας ανάθεση και γι' αυτό δεν μιλάμε για το Δήμο. Πρώτο. Και διάφορα άλλα πράγματα και έτσι αναγκαστήκαμε. Διαπλεκόμενο δηλαδή, σας είπα, ναι, ότι δηλαδή μας το έδωσαν και για να μας... Και για να μας κλείσουν επίσης το στόμα σε όλες τις επόμενες απευθείας αναθέσεις για τη διαφήμιση που ξεκινήσανε. Και για να μην μιλάμε πλέον, καταλάβατε. Και σας το λέω και λυπάμαι που σας τρώω χρόνο, αλλά έπρεπε να το πω. Είναι ότι ζητήσατε να γίνει ζητήσαμε να γίνει προκήρυξη κανονικά και αν βεβαίως είμαστε φθηνότεροι και καλύτεροι να πάρουμε τη δουλειά. Κύριε Μουλιάτη, εγώ τα βλέπω αυτά τα πράγματα. Αν με ρωτήσετε γι' αυτό, αυτός ήταν ο λόγος, αυτή η αγωνία μου, πού θα πάει το νησί άλλα 5 χρόνια. Μέσπρωξε να πάω, να κάνω αυτή την απόφαση. Εγώ θα έχω μεγάλη προσωπικό κόστος. Δεν πάω για τα λεφτά, το ξέρετε. Είμαι συνταξιούχος, θα χάσω τη σύνταξή μου. Δεν θα πάω να πάρω λεφτά από το Δήμο, τίποτα. Δεν πάω για τα λεφτά, δεν πάω για να κάνω μια καριέρα στο Δήμο. Πάω με το σκεπτικό ότι δούλεψα
τόσα χρόνια για τα παιδιά μου και την οικογένειά μου, να δουλέψω και 5 χρόνια για το νησί μου. Γνωρίζω τις δυνάμεις μου, γνωρίζω όμως ότι θα πρέπει να έχω και στήριξη άλλων. Φύγαμε από τα θέματα. Μου είπατε για την Πρεσβεία. Ακριβώς. Τώρα λοιπόν επανέλθουμε σε αυτό το θέμα που νομίζω ότι το θίξατε, ξεκίνησε να το θίγετε εσύ για τον τουρισμό. Τι θα κάνετε λοιπόν εσείς για τον τουρισμό και όχι μόνο για τον θαλάσσιο τουρισμό, τα κρουαζιερόπια, αλλά γενικότερα για τον τουρισμό στο νησί μας. Πρέπει πρώτα να οργανωθούμε, μάλλον. Είμαστε εντελώς ανοργάνωτοι. Δεν μπορεί να υπάρχει τουριστικό γραφείο και να μην υπάρχει τουριστικό γραφείο. Δεν μπορεί ο Δήμος, ο οποίος η κύρια πηγή εσόδου του είναι είναι ο τουρισμός, να μην έχει ένα άτομο να πληρώνει που να ασχολείται με τον τουρισμό. Κανονικά πρέπει να έχει ομάδα, γραφείο, αλλά μην είναι ένα άτομο. Θυμάστε πέρυσι ότι το πομπορικό μελητήριο λέει η ξεφτύλα μας. Η ξεφτύλα μας. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε ένα γραφείο τουριστικό και περιμέναμε τη δωρεάν του πομπορικού μελητήριου του Δωδεκανήσου για να ξεκινήσει να δουλεύσει 3 μήνες στο τουριστικό γραφείο. Η ξεφτύλα μας. Είναι 2 ψέματα. Δεν το γέμισε το λεπτό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όταν υπάρχει το 1.700, μιλάμε για ένα λοιπόν, φτωχό δήμο, μπράβο, για ένα πλούσιο ναι, δήμο. Λοιπόν, εγώ αυτό που τους είπα, βγάλετε 3 αστυνομικούς αστυνόμους, τους βγάλατε. Τα παιδιά είναι μαφωμένα, έχουν βγάλει να ξέρουν αγγλικά, ξέρουν κομπιούτερ. Πάρτε ένα από αυτούς και βάλτε ένα μέσα στο τουριστικό γραφείο. Πρόχειρη λύση. Πρόχειρη μέχρι να αποκριθεί κάποιος που, που να έχει τα κανονικά προσόντα. Αλλά τουλάχιστον να μην έχουμε τον τουρισμό εντελώς. Θα φτιάξουμε αύριο το site. Ποιος θα το διαχειριστεί, κανένας? Το φτιάξαμε και το κλείσαμε. Πάλι ερώτηση. Γιατί δεν γίνεται πάλι αυτό? Μα εγώ φταίω λίγο που δεν γίνεται. Γιατί δεν υπάρχει προγραμματισμός, γιατί υπάρχει ανικανότητα, γιατί υπάρχει. Για αυτούς τους λόγους δεν είναι. Όχι πως δεν θέλουν. Αλλά δεν το σκέφτονται, δεν μπορούν. Τι να πω κι εγώ. Εγώ δεν λέω ότι. Αλλά αυτά είναι αυτονόητα. Είναι αυτονόητο. Όταν ένα δωματιάκι που νοικιάζει δωμάτια, ένας έχει site δικό του και να μην έχει ο Δήμος. Είναι η ξεφτύλα μας. Άρα λοιπόν ο τουρισμός χρειάζεται, όπως λέτε, έναν μεγαλύτερο και πιο υπεύθυνο σχεδιασμό. Θέλει σχεδιασμό. Όμως θέλει. Δεν αρκεί μόνο αυτό, κύριε Ευγενικέ. Και δεν αρκεί μόνο αυτό και δεν αρκεί μία απλή τουριστική επιτροπή σε ένα Δήμο για να μπορεί να διαχειριστεί ένα τον τουρισμό, έτσι. Άρα τι θα κάνετε εσείς για να μπορέσετε να σχεδιάσετε αλλά και να ολοποιήσετε όλο αυτό που σκέφτεστε? Κύριε Μάλλον, άκουτε να σας πω. Ο Δήμος Πάτμου έχει το ΤΑΠ, το τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα. Δυστυχώς το 10 βγήκε, κανένας της δεν το έχει ανοίξει. Ρώτησε το Δήμαρχο στη συνέντευξη που θα κάνει. Αν έχει ανοίξει το ΤΑΠ. Α, τι γράφει μέσα το ΤΑΠ? Ποια είναι τα σημεία του ΤΑΠ? Του τοπικού αναπτυξιακού πρόγραμματος. Εάν το ανοίξετε και το δείτε, θα δείτε ότι έχει προτάσεις για τον τουρισμό. Προτάσεις για το πώς θα οργανωθεί ο Δήμος. Για να κάνουμε ένα οργανισμό προώθησης και διαχείρισης τουριστικού, όχι μόνο προώθησης, αλλά και διαχείρισης. Υπάρχουν προγράμματα. Εταιρείες που μπορεί να αναθέσεις για να σε καθοδηγήσουν. Έμπειρες εταιρείες. Υπάρχουν, δεν τα κάνουν. Θέλω τελευταία σκεφτήκα να το βάλουν. Με μια κατευθείαν άδεση, για πιθανόν για να βγάλουν και κάποια αποχρέωση, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ξαφνικά, μπαμ, προεκλογικά, του ήρθε ένα μήνα πριν, το καταψήφισα. Όχι, επειδή δεν πιστεύω στο θεσμό αυτό. Επειδή ήρθε πρόχειρα, με αδιαφάνεια και προεκλογικά. Ενώ εγώ. Ήταν και ασαφές, κύριε. Και ασαφές. Εμένα η πρότασή μου είναι αυτή, ότι θα πρέπει να μεταρρυθούμε στα γραφεία. Η πρότασή μου είναι αυτή. Όπως για την κουραζιέρα που λέμε προηγουμένως, έχει 10 σελίδες μέσα. Πώς θα διοργανωθούν, ακόμα και πώς θα διοργανωθούν οι εκδρομές της κουραζιέρας. Δεν το ανοίξανε, Νίκο. Όταν τους το είπα εγώ πριν 2 χρόνια, το έχετε συμβολευτεί το ΤΑΠ, τότε που κάνα το χερσικό πρόγραμμα, μου είπανε ποιο είναι το ΤΑΠ. Άρα έλλειψη γνώσεων δηλαδή. Μα δεν είναι, κύριε Νίκο, κύριε Μεδιανέ, εδώ πήρανε, αναλάβανε από το Δήμο, υπήρχαν παλιοί συμβουλοί, υπήρχαν παλιοί αντιδήμαρχοι, υπήρχαν. Και να μην το ξέρει. Να μην το ξέρουν, να το ανοίξουν μια ματιά, να δούμε τι λέει αυτό ο βλάκα που έγραψε αυτή την βλακία, α πούμε και πέρα. Μάλιστα. Ένα θέμα για το θρησκευτικό. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αυτό ο Δήμαρχο τρέχει γύρω-γύρω,
Τρέχει. Είπα στην Αθήνα πηγαίνει. Αλλά το αποτέλεσμά του ποιο είναι. Αυτό είναι το για μένα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι. Και δυστυχώς θα το πω, λέει πολλά ψέματα. Σε όλους τα έλεγε κάτι. Σε όλους τα έλεγε κάτι. Έλα εδώ εσύ, έπιασε σύμβουλο που κατεβαίνει μαζί μου. Λέει, έλα εδώ σε κάνω πρόεδρο Λιμνικού Ταμείου. Το ξέρει ο Νίκος. Έπιασε κάνουνε. Πρόεδρο Λιμνικού Ταμείου. Δίνει υποσχέσεις πάντου όπου θέλεις. Πηγαίνει σε μαγαζιά και του λέει: εγώ δεν θα το κάνω. Ο κόσμος αυτό θέλει, κύριε Βιέννη. Εγώ δεν θα το κάνω. Εγώ, κυρία Μάγδα, σας πληροφορώ, δεν έχω υποσχεθεί σε κανένα υποψήφιο σύμβουλό μου θέση. Όταν θα δω πια με το καλό στη Δημαρχία, θα κάτσουμε κάτω, σαν ομάδα, θα δούμε ποιοι έχουμε βγει και μετά ποια άτομα θα μπορέσουν να προσφέρουν στη θέση πιο πολύ, πιο παραγωγικά και αυτού θα βάλουν. Μήτε μπες εσύ, μήτε βγες ο άλλος. Όποιος θέλει, ακολουθεί το μου. Και ευτυχώς έχω καλά παιδιά, αξιόμαχα στελέχη, καταξιωμένα άτομα στην κοινωνία που με ακολουθούν. Και είμαι τυχερός. Και τους ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βιέννη, ο θρησκευτικός τουρισμός είναι βασική πηγή έτσι, τροφοδοσίας του νησιού μας, ειδικά στην νεκρή περίοδο. Είπατε προηγουμένως ότι είχατε ασχοληθεί με το πρόγραμμα Κοεζίμα. Ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα το οποίο πιστεύω θα βοηθούσε. Τι πιστεύετε ότι δεν πήγε καλά και δεν συνεχίστηκε αυτή η προσπάθεια? Το πρόγραμμα Κοεζίμα, κύριε Μιλιανή, ήταν ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, ναι, το οποίο είχε ημερομηνία λήξης. Ναι. Δεν ήταν ένα πρόγραμμα που θα λέγαμε ότι θα... Σωστό. Λοιπόν, όμως δόθηκε ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις, να μαθευτεί το νησί μας, γιατί κάναμε και εκθέσεις στη Τσεστόχοπα της Πολωνίας. Θα λοιπόν έγινε μια έκθεση και βασίλαμε από την Πάτμο και Άμπια και με εικόνες και φωτογραφίες, όπως έγινε και στη Λούρδη το κάτι παρόμοιο, και έγινε μια προβολή του νησιού. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια να εκμεταλλευτούμε αυτή την ιστορία. Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή μήπως έπρεπε να συνεχίσουμε εμείς, ναι, από εκεί που σταμάτησε, ναι, το πρόγραμμα, ναι, Κοεζίμα. Δυστυχώς δεν το... Ίσως με αυτό και εγώ δεν έδωσα, θα το προχωρήσουμε. Γιατί... Με μερικά, εγώ πιστεύω, Μάγδα, φέρει πίν τη Ισπανία, το Σαντιάγκο τη Κομποστέλα. Είναι μια πόλη 100.000 κατοίκων που έχει γύρω στα 20 εκατομμύρια κρούσεις το χρόνο. Όχι, ψέματα λέω, 7 εκατομμύρια κρούσεις το χρόνο. 7, ναι. Όχι, αυτή είναι το πραγματικό αριθμό, μεγάλος όμως αριθμός. Όταν σκεφτούμε ότι εμείς στην Πάτμο παραπάνω από 200.000 δεν περνούμε. Εντάξει, πολλά λέω. Οπότε, αν ας πούμε κάναμε μία αδερφοποίηση, γιατί γίνεται αδερφοποίηση, γιατί ο Σαντιακό είναι Άγιος Ιάκωβος, ναι, που είναι αδερφός του Αγίου Ιάκου Θεολόγου. Ναι. Είναι, δηλαδή, ναι, έχουμε μία σχέση δυο μας, θρησκευτική, τα δύο αδέρφια. Επίσης, είναι μεγαλύτερη πόλη και είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς το Σαντιακό, όπως είναι και Πάτμος. Επίσης είναι το δυτικότερο άκρο της Ευρώπης και εμείς το ανατολικότερο. Δηλαδή μπορούμε να βρούμε τρόπους, ναι, να κάνουμε μια αδερφοποίηση, μια πού. Όχι όμως να την κάνουμε όπως αυτή που κάναμε με την Πρωταφεράτα και ακόμα και την ταμπέλα που έχουμε βγάλει από την πλατεία. Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση. Τι προσφέρουν όλες οι αδερφοποίησεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα? Ναι. Εγώ δεν λέω πως είναι πανάκια, αλλά όταν ας πούμε στην Πρωταφεράτα υπάρχει ένα πάρκο που λέγεται Πάρκο την Πάτμος. Κάποιος μαθαίνει. Όταν πήγαμε στην Πρωταφεράτα εμείς και κάναμε έκθεση τότε και μοιράσαμε τα προσπέκτους, δεν ήξεραν ότι τα λείπουν οι Πάτμος. Εμείς νομίζουμε ότι η Πάτμος είναι ένα μέρος που είναι πασίγνωστο. Δεν το ξέρει κανένας, κύριε, σας πληροφορώ. Συμφωνώ. Εμείς νομίζουμε έτσι είναι. Αναγνωρισιμότητα έχει η αποκάλυψη. Μόνο. Μάλιστα, η αποκάλυψη δεν είναι Πάτμος. Δεν είναι Πάτμος. Εγώ σας λέω ότι είναι το εξής χαρακτηριστικό. Προς Φιλιππησίους επιστολής. Φίλιππη, Νίκο. Ναι. Πού είναι αυτή η Φίλιππη? Εσύ το ξέρεις, Νίκο, παιδί, σε... πιο πολύ δεν το ξέρουν που είναι Φίλιππη. Και όμως είναι κάθε μέρα το Ευαγγέλιο στην Εκκλησία, η Απόστολη. Ναι. Και το ξέρει κανένας τους. Όχι την Πάτμο που είναι γραμμένη μια φορά στη γη. Εγώ ένα άλλο θέμα, κύριε Βιέννη. Παρακολουθούντας συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, βλέπω να προασπίζεται και να προάγεται το θέμα της προστασίας της δημοτικής περιουσίας. Yeah. Αυτό είναι ένα. Από την άλλη όμως, υπάρχει ένα δεδομένο προηγούμενο όταν ήσασταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,
το οποίο δημιουργεί κάποιο πρόβλημα και δημιουργεί έτσι μια απορία. Πότε την αγαπήσατε τη δημοτική περιουσία, τώρα ή πριν? Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί υπάρχει σε εξέλιξη μια διαδικασία η οποία αφορά την παραχώρηση από μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου μιας οικοπαιδικής έκθεσης 40 περίπου στρεμμάτων σε ιδιώτη για να φτιαχτεί το αιωλικό πάρκο. Από το οποίο βέβαια ο μεν ιδιώτης εισπράττει τεράστια ποσά, ο δε Δήμος πέραν από τις προβλεπόμενες εισπράξεις από δημοτικούς φόρους κλπ. Δεν εισπράττει τίποτα. Ποια είναι η άποψη σας πάνω σε αυτό το θέμα? Να πάμε πρώτα για, τις ανεμογεννήτριες. Κύριε Μελένη, εκείνη την εποχή υπήρχε μία ανάγκη στην Πάτμη. Υπήρχε ένα εργοστάσιο στην Νετιά, η οποία ήταν πολύ ενεργοβόρο, και γι' αυτό το λόγο προτάσει να γίνει το εργοστάσιο, αν θυμάστε, στο Γερμανό κτλ. Αυτή η λύση της αιωλικής ενέργειας φαινόταν σαν μια λύση η οποία θα βοηθούσε το νησί μας να ανταπεξέλθει από αυτή τη, να μειώσει τους λίπους της Νεθιάς. Και ίσως έτσι από περισσότερο, και επειδή ήταν και η εταιρεία αυτή τότε, ήταν μια εταιρεία μεικτή, ήταν νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και Μπόπολα. Και Μπόπολα, ήταν δηλαδή. Ναι. Είχαν την νομαρχία μέσα. Λέγαμε, δεν την παραγγείλει, η νομαρχία είναι μέσα κτλ. Και το πήραμε ίσως και κάπως αψήφιστα. Να δεχτώ ότι ίσως τα κάναμε και λάθος. Αλλά λάθη είναι λάθη, πολιτικά λάθη είναι. Δεν μπορεί να πει ότι τα. Όμως, όταν το θέμα έρθει στο Συμβούλιο, και εγώ πρότεινα να ζητήσουμε. Αναθεώρηση. Όχι αναθεώρηση, να ζητήσουμε από το Υπουργείο τι ενέργειες πρέπει να κάνουμε. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που ξέρω είναι. Το αιωλικό πάρκο έγινε επί κάπως. Και ναι. Αυτό που λέτε τώρα, ποια στιγμή έγινε τώρα. Απαιτήθηκε στην επαρχία. Στο οίκο. Έφερα το θέμα πάνω στο Συμβούλιο, πήραμε απόφαση να ζητήσουμε τη γνώμη της νομικής υπηρεσίας του Δήμου, του Υπουργείου. Εγώ θα είμαι ο πρώτος ο οποίος ό,τι μας πει η νομική υπηρεσία θα το στηρίξω. Αλίμονο αν πρέπει, αν κάνουμε τότε το λάθος και το δώσαμε φτηνά και πρέπει να πάρουμε τώρα μερικά λεφτά να μην τα ζητήσουμε από την εταιρεία. Εγώ δεν πήρα μία νεκρά μίζα από την ιστορία και το ξέρεις πολύ καλά. Δεν είναι αυτός ο. Αλλά ήταν, ας πούμε, μία στοχεία η οποία όμως προήλθε από την αγωνία μας να μειώσουμε τους ρήπους και να μην πει το εργοστάσιο τη ΔΑΗ από την Πάτμη κτλ. Όμως, αυτή τη στιγμή, εδώ και 3-4 μήνες πριν την απόφαση αυτή, και από ό,τι ξέρω, δεν έχει προχωρήσει ακόμα η διαδικασία να ζητήσουμε από το Υπουργείο. Έχετε έτσι ερωτήσει τον κύριο Δήμαρχο γιατί καθυστέρησε όλη αυτή τη διαδικασία? Δεν έχω έτσι κάτι σχέση με τον Δήμαρχο να ρωτώ. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος. Για τη δημοτική περιουσία γενικότερα. Ναι. Υπήρχε ένα. Σε εξέλιξη που ξεκίνησε από το Μαθιού του Μελένη, αν θυμάστε τότε. Ναι. Τότε γράφησαν οι ενστάσεις που έγιναν στο θεματολόγιο. Εγώ πιστεύω ότι ο Δήμος Πάτμου, αν και υπάρχουν αμφισβητήσεις ως προς το διοικητικό του καθεστώς, θα πρέπει να διεκδικήσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Δηλαδή να πει ότι είναι δικά του, την περιουσία του. Τώρα, κατά πόσο αυτό το πετύχει, κατά πόσο είναι άλλη ιστορία. Όμως χρειάζεται μια σοβαρή νομική στήριξη, και ίσως και μία, να βάλουμε και πολιτικά μέσα, να κάνουμε μία νομοθετική ρύθμιση, να αποκτήσει ο Δήμος την περιουσία αυτή που... Τώρα, απάνω σε αυτή την περιουσία υπάρχουν και δημότες οι οποίοι διεκδικούν γη. Όσοι από αυτούς τους ιδιώτες έχουν στοιχεία ή μαρτυρίες ή τίτλους ότι είναι δικά τους, ο Δήμος δεν θα πρέπει να κάνει καμία κίνηση. Και αυτές οι ενστάσεις που έχει κάνει, θα τις πάρει πίσω. Όποιοι αποδειχτούν. Ήδη, κύριε Μελιανέ, εγώ φωνάζω και λέω να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Τι καθυστερούν? Θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Θα είχαν καθίσει κάτω ο δικηγόρος, η επιτροπή που έχει ορίσει ο Δήμος, και θα βλέπαμε ότι ο Νίκος ο Μελιανός, ο Παράγος Ευγενικός που έχουν το κόμπο αυτό και αμφισβητείται από το Δήμο, είναι δικό του ή δεν είναι δικό του. Άρα φεύγει αυτός.
Όποιος είναι, θα έξω. Εξαιρείται. Αν εγώ έχω ένα κόμμα, το έχω πει στη Μάλτα προηγουμένως, εδώ στο δίπλα στο ξενοδοχείο του πεθερού μου, που δεν το έχω πεγραμμένο, πάω τώρα στα δικαστήρια το δημόσιο, γιατί είναι το δημοσίου. Από παράβλεψη δεν έγινε, ας πούμε, δεν έγινε. Θα πει ότι είναι δικό μας, το έχουμε 60 χρόνια. Λοιπόν, αυτή είναι εμένα θέση μου. Ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν όμως. Για να μην είναι και όμοιροι πολίτες. Να μην είναι και όμοιροι πολίτες. Θα σου τα δώσω, θα χαρίσω, δεν σου το χαρίσω από ένα δικό του. Μήπως γίνεται κανένα παιχνίδι ψηφοθυρικό. Δεν το ξέρω, γίνεται και αυτά. Γίνεται και αυτά. Αλλά εγώ δεν μπαίνω μέσα στο παιχνίδι αυτό. Εγώ δεν μπαίνω στο παιχνίδι αυτό να ψηφοθυρίσω. Θα σου τα χαρίσω ή να με τα χαρίσει. Λοιπόν, για τον τουρισμό είπαμε, για τη συγκοινωνία είπαμε, για τη δημοτική περιουσία είπαμε, για την πρόνοια και την υγεία. Για τη δημοτική περιουσία, κυρία Μάλτα, πρέπει να πούμε κάτι άλλο. Βεβαίως. Ότι υπάρχει περιουσία του Δήμου που πρέπει να εκμεταλλευτεί. Να την εκμεταλλευτούμε. Μάλλον πρέπει να σας ρωτήσω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Ναι. Πριν χρόνια, η Δημοτική Αρχή προηγούμενη είχε πάρει μια απόφαση ότι θα δημιουργήσει ένα βιοτεχνικό πάρκο. Όμως, για να το δημιουργήσει, το βιοτεχνικό πάρκο, μάλιστα το είχε προσδιορίσει εκεί στον κάμπο στη στροφή, θα έπρεπε πρώτα να έχει κατοχυρώσει την περιουσία της. Γι' αυτό πολλοί πολίτες, επαγγελματίες που ήθελαν να μπουν στο βιοτεχνικό πάρκο, τους είπε περιμένετε να δούμε τι θα γίνει. Βέβαια, από ό,τι βλέπουμε, η διεκδίκηση της δημοτικής περιουσίας είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Όμως ξαφνικά βλέπω τώρα ότι ο Δήμαρχος της Πάτμου και η Δημοτική Αρχή δίνει χώρους σε πολίτες, επαγγελματίες, να κάνουν αποθήκες διάφορα, ενώ δεν το έχει βγάλει μια ανακοίνωση δημόσια που να λέει όσοι πολίτες θέλετε ελάτε να κάνουμε ένα σχέδιο εκεί πάνω και να μπείτε. Αλλά έτσι, επιλεκτικά δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, ξαφνικά βλέπουμε κάποιοι πολίτες να αποκτούν ένα χώρο εκεί, να κάνουν αίτηση και να αποκτούν. Τι συμβαίνει, εσείς το έχετε προσέξει αυτό, θα αντιμετωπιστεί και πώς. Κύριε Μάγδα, υπάρχει το ΣΧΟΑΠ σε εξέλιξη, που μέσα σε αυτό έχει οριστεί και μία ζώνη βιοτεχνική. Εκεί δηλαδή να ο Δήμος να αλλά αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί, κύριε Παναγιώτη. Πρέπει μία καθυστέρηση 1,5 χρόνο. Πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα, να δούμε πια τι γίνεται και πέρα και από εκεί και μετά. Όταν θα βγει αυτό το ΣΧΟΑΠ και μας δώσει και αυτό το χώρο ο οποίος είναι μέσα περασμένος, από εκεί και μετά να αρχίσουμε και να κάνουμε τη διαδικασία. Και όχι να το νοικιάσουμε, να το πουλήσουμε. Βέβαια θα πρέπει αυτό και το κάνουμε, όπως λες, να καθαρίσει το διεκτυσιακό. Ναι, αλλά τώρα όμως και άλλοι πολίτες ρωτάνε, τι να κάνω για να πάω κι εγώ. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Δεν έχω απάντηση. Πρέπει να περιμένουμε Εντάξει, υπάρχουν ανάγκες. Ναι. Το νοικιάζεις για 10-12 χρόνια, το οποίο μετά από 10-12 χρόνια φεύγει ο κύριος από μέσα. Εάν δηλαδή μετά από 6 χρόνια, λέω εγώ, ή 3 χρόνια, φτιάξουμε το διεκτυσιακό και φτιάξουμε το βιοτεχνική ζώνη, θα πούμε το αλλού, κύριε, έχεις μένει αυτό το κόμμα εδώ, έλα μέσα τώρα εκεί, φύγει από εδώ και πήγαινε και πέρα. Ναι. Και νομίζω ότι μπορούμε. Δεν είμαστε εναντίον αυτής της εάν εγώ πιστεύω. Αλλά δεν έχει γίνει δημόσια η έκκληση, όχι, η πρόσκληση. Όχι, δεν έχει γίνει δημόσια γιατί ακόμα δεν έχει γίνει και το σχέδιο. Εδώ πέρα όποιοι έχουν μεγάλες ανάγκες πάνε και ζητάνε ένα κομμάτι και τι πηγαίνει. Και εγώ αν είδατε δεν έφερα και αντίρρηση σε αυτούς που ζητάνε ένα χώρο γιατί το μόνο που τους λέω κύριοι, επειδή είστε στον κάμπο, προσέξτε να μην είναι σε μια περιοχή που να είναι ορατή από τον δρόμο και να χαλάει την όψη του νησιού. Γιατί είδατε τι γίνεται στη χώρα, ας πούμε, που ανεβαίνουμε πάνω, τι χάλια υπάρχουν με αποθήκες και τα λοιπά μέσα στον δρόμο. Και εκεί στον κάμπο απορρίσουμε να τα δίνουμε όσο μπορούμε σε περιοχές που είναι χαμηλές, που να μην χαλάνε τη θέα του νησιού, ας πούμε. Αυτή είναι η άποψη δικά μου. Και μέχρι να τελειώσει αυτή η ιστορία με το ΣΧΟΑΠ και την βιοτεχνική ζώνη, οπότε αυτοί που έχουν νοικιάσει εκεί οικόπεδα για να πάρουν υλικά και οτιδήποτε άλλο, να μεταφερθούν στη ζώνη αυτή την βιοτεχνική. Για την υγεία και την πρόνοια των κατοίκων της Πάτμου, κύριε Ευγενικέ, τι έχετε κάνει, τι θα κάνετε μάλλον, τι έχετε κάνει. Κύριε Μάγδα, εγώ θα πρέπει να πω, αυτή τη στιγμή, τι έχω κάνει για την υγεία. Όταν
ήμουνα μέλος της δικού σας επιτροπής, της διοίκησης του κρατικού θεραπευτήριου της Λέρου. Ήταν τότε που χτίζαν το νοσοκομείο. Εγώ πρότεινα τότε στον τότε υπουργό το Σκουλάκη και έφερα μερικά μου πρόταση και μερικά μου επιμονή, γιατί δεν ήθελα να δώσω με τόσα πολλά λεφτά, 100 εκατομμύρια ζητήσαμε. Δραχμές. Ακτινολογικό, μικροβιολογικό, υπέρχος, μα ακούνε και το θέλει ας με διαψεύσει. Και γιατροί παλιοί, όπως είναι ο Μελιανός, ο Μαθιός, ο Σαρτάνευλου και άλλοι. Θερμοκοιτίδα. Ακόμα φέραμε και μπαταρία για τη θερμοκοιτίδα που έκανε 700.000 παρακαλώ η μπαταρία, γιατί ήταν ειδική για να μεταφέρει τα παιδάκια αν χρειαστεί. Αχρίαστη ήταν, δεν τη χρησιμοποιήσαμε, αλλά πάντως την είχαν μέσα. Ασθενοφόρο. Και ό,τι άλλες ελλείψεις είχε το νοσοκομείο μέσα. Τα καινούργια condition τότε, βάλαμε, θυμάμαι, προβολέα του, και ένα εκατομμύριο πήγε προβολέα του χειρουργείου, αλλαγές μέσα στο αυτό. Δούλεψα ένα χρόνο όσο μπορούσα, δεν άκρισα συνεδρία στην Τσιρόδου της Λέρου που πήγαινα και νομίζω πετύχα πολλά πράγματα τότε. Αυτή τη στιγμή έχω το Ζαμπαλάκι μέσα, τον υποψήφιο, τον πρόεδρο, ο οποίος είναι εγώ. Θυμηθείτε ότι πόσοι ήταν στο Σαρμέλι ή προέδροι της δικού της επιτροπής του κέντρου υγείας, θα παράδεισαν. Αυτό το παιδάκι έχει το σαγανό, δουλεύει, μπορεί να μην έχει φτιάξει όλα τέλεια, αλλά νομίζω ότι μόνο που στέκεται με αυτές τις δυσκολίες και δεν τα παρατάει, είναι άθλος, είναι γερό πράγμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι η υγεία δεν είναι στα χέρια του Δημάρχου. Όμως, με μια συνεργασία και μια συντονισμένη πίεση, μπορούμε να πετύχουμε πράγματα. Δηλαδή, αυτή η επάνωση του νοσοκομείου με τους γιατρούς και το αθλητικό προσωπικό και τους, ό,τι μας γίνουν τέλος πάντων, να πιέσουμε, εμείς, εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Αλλά θα ζητήσω τη βοήθεια όλων. Και συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης και δημόσιων αρχών. Ένα θέμα το οποίο άπτεται της υγείας είναι αυτό που κατά καιρούς ακούγεται η λεγόμενη βοήθεια στο σπίτι. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι κοινωνική ευθύνη του Δήμου να την αναλάβει. Δεν βλέπουμε τίποτε να έχει γίνει μέχρι σήμερα στον τομέα αυτό. Κύριε Μελιανέ, τότε αν θυμάστε, εμείς στο νοσοκομείο φτιάξαμε βοήθεια στο σπίτι. Ήτανε η κυρία Κοκκώση η Νίκη και πηγαίναμε στα σπίτια, καθαρίζαμε τις γυναίκες αυτές που ήταν μερικές ή και άντρες, που τις φέρναμε στο νοσοκομείο, τους κάναμε μπάνιο, τους προσέχαμε. Αν θυμάστε, ήταν μια γυναίκα εδώ η οποία ήταν γύριζε για το παιδί της, που ήταν μια από τη Ρόδο, η οποία μένει σε μια κονούλα, παιδιούλα. Ναι, ναι. Την πήραμε, την πήγαμε, της δώσαμε σε συνεργασία τότε με τον Δήμο και με τη Μονή, πήγε την πήρε τον Κατερινιό του και την είχε στο σπίτι μέσα και την... Λοιπόν, προσπαθήσαμε και τότε. Τώρα θα πρέπει και ο Δήμος να, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας, να κάτι να κάνει. Να μην είναι μόνο να δώσουμε τα τρόφιμα όπως τα δώσαμε για τα Χριστούγεννα, να μην το πω αυτό το πράγμα γιατί πάλι θα... Ναι, αλλά να είναι και μια πιο ουσιαστική βοήθεια. Είπαμε για την πρόνοια. Ναι. Αισθάνθηκα έτσι άσχημα, κυρία Μάρτα, όταν πριν ένα μήνα άκουσα τη Δήμαρχο της Στήλου να προσκαλεί τον Περιφερειάρχη στα εγγένεια του Περιφερειακού Σταθμού που γίνεται στην Τήλο των 820 κατοίκων φέτος τον Ιούνιο. Και τα πρώτα 20 παιδάκια έχουν εγγραφεί. Και εμείς είμαστε στην Ανησή, πάμε για τις 3.500 παρά για μαζί μας 3.200 όπως είμαστε και μου λένε ότι πρέπει να είμαστε 5.000 για να κάνουμε ένα παιδικό σταθμό. Πώς τα καταφέρανε οι άλλοι. 820 και κάνανε, εντάξει τώρα, αργά. Και εμείς να μην μπορούμε να το κάνουμε είναι άλλο πράγμα. Η πρόνοια... Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει και σε αυτό το
το σημείο, πρέπει να δώσουμε βάρος. Πρόνοια για τα παιδιά, ναι. Πρόνοια για τους μεγαλύτερους ηλικία. Για τους μεγαλύτερους ηλικία. Έχει ήδη από την προηγούμενη δημοτική αρχή οριστεί και ο χώρος. Οριστεί και ο χώρος, αν θυμάστε, από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Για καπί εκεί στο Χουλακά. Στο Χουλακά. Ναι. Εντάξει. Αλλά δυστυχώς απλώς τα συζητάμε. Κατασκευή μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων στην περιοχή Χουλακά και κατασκευή βεφονητικού σταθμού αυτό έβαλα πάλι στο τιμό Χουλακά. Αυτό έχουν βάλει χ. Έχουν πάρει τα λεφτά της μελέτης. Τι έχουν κάνει, κύριε Μάρκαλιο. Ναι, δεν έχουν κάνει. Εντάξει. Τι έχουμε κάνει. Εντάξει, τι έχουμε κάνει. Λοιπόν, υπήρχαν προτάσεις. Να πω και εγώ πως θα το κάνω και αν το κάνω θα με κοροδεύετε μετά. Εγώ θα προσπαθήσω. Αλλά όμως ότι θα πρέπει και επάγγελμα σε επιτέλους να αποκτήσει μία. Μην ξεκινήσουμε τα δύο μαζί. Ας αποφασίσουμε το ένα το άλλο. Γιατί είχε και ένα έξοδο Δήμος. Ας αποφασίσουμε το ένα με το άλλο το κάνουμε. Να κάτσουμε κάτω. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε πρώτα για τα παιδιά μας. Γιατί πιστεύω ότι ο βρεφονιπιακός σταθμός τα παιδιά τα μικρά τους δίνει και μία κοινωνικότητα όταν έρχονται μικρά σε μία. Δηλαδή μεγαλώνουν, οριμάζουν και γρήγορα. Νομίζω εγώ. Τώρα από εκεί και μετά να το βάλουμε και σε μία δημόσια διαβούλευση να δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά ένα να κάνουμε. Μην λέμε για τα δύο τα φτιάξουμε γιατί να μην κορδεύουμε τον κόσμο. Ένα όμως θα το βάλουμε μπροστά. Αφού αναφέρετε τη λέξη δημόσια διαβούλευση, πιστεύω εσείς να κάνετε λαϊκές συνελεύσεις. Γιατί δυστυχώς με τη δημοτική αρχή που έχουμε τώρα δεν είδαμε καμία λαϊκή συνέλευση πέρα κάποιων συναντήσεων που έγιναν τον πρώτο χρόνο έτσι με αναοικισμό τον πληθυσμό, δεν έχει γίνει καμία λαϊκή συνέλευση. Και εύχομαι εσείς να το κάνετε. Τώρα, όσο αφορά τις υποδομές, κύριε Βινικέ, έργα δηλαδή τα οποία έχουν ξεκινήσει, λιμνάζουν κτλ. Κτλ. Τι θα κάνετε? Όπως παραδείγματος χάρη το ΧΙΤΑ. Το ΧΙΤΑ. Όλα αυτά κύριε Μάμου, εγώ τι να πω τώρα. Ότι τρία χρόνια δεν κάνουν τίποτα ή αυτά που κάνουν καθυστερούν και δεν κάνουν, έχουν λήξει οι συμβάσεις τους, συγχρόνοι κτλ. Και δεν προχωράνε. Επειδή που εγώ μπορώ να πω είναι ότι θα κάνουμε μια ομάδα να πιέσουμε προς αυτή την κατάσταση. Και αν δούμε ότι πράγματα δεν μπορούν να λυθούν δια του λόγου, πέφτει και ράθος. Έχουμε και. Πώς θα γίνει. Έχουμε και το δικαίωμα να διακόψουμε συμβάσεις, να τις κάνουμε και παιδική δίδυμα κτλ. Αλλιώς δεν γίνεται. Τώρα, για τα θέματα, ας πούμε, εγώ ένα έργο που βλέπω πολύ μεγάλο που πρέπει να γίνει είναι ο περιφερειακός δρόμος. Ξέρω πολύ καλά ότι μας έχει κόψει η αρχαιολογία. Το ΚΑΣ. Ναι. Να βρούμε ένα. Γιατί, αλλά έχει κόψει, θυμάστε, και το κλειστό. Και το κλειστό γυμναστήριο. Που εκεί το ξεπεράστηκε. Να βρούμε και έναν τρόπο να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο γιατί πρέπει να γίνει. Δηλαδή θα πάρει μια ανάσα όλο το νησί. Δεν μπορεί το νησί να μεγαλώνει και να πηγαίνουμε σε ένα δρομάκι εκεί πέρα τη παραλία και να στριμωχνόμαστε. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Να πιέσουμε, να αλλάξουμε τον τρόπο διαδρομής, τον τρόπο τι θα κάνουμε, ξέρω τι. Υπάρχει όμως μια προεργασία, υπάρχει προμελέτη. Πάνω σε αυτή να στηριχθούμε άμεσα να ξεκινήσουμε, να καταφέρουμε και εκεί να ξεμπλοκάρουμε. Και επειδή ανοίγουν και προγράμματα αγροτικά τώρα, τα ακούτε κύριε Μάτα, ανοίξαν τα προγράμματα, που δυστυχώς δεν κάνουμε καμία μελέτη εμείς, να μπορούν να μπουν και μέσα σε προγράμματα. Και να τα γίνει τζάπα. Τζάπα εννοώ με προγράμματα ευρωπαϊκά. Λοιπόν, αλλά πρέπει να το δούμε. Κύριε Γενική, ένας από τους τομείς στους οποίους δίνεται ιδιαίτερο βάρος σε κάποιο νησί κλπ. Πέρα από τα οποιαδήποτε προβλήματα είναι και ο πολιτισμός. Η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα υπάρχει στην Πάτμα ένα πνευματικό κέντρο το οποίο κάθε χρόνο επιλαμβάνεται διαφόρων δραστηριοτήτων με κυρίαρχη δραστηριότητα τη λειτουργία του φεστιβάλ, τη δημιουργία μάλλον ή τη λειτουργία του φεστιβάλ θρησκευτικής μουσικής. Αυτό βέβαια κάθε χρόνο τραβάει κάποιο κόσμο, ξοδεύονται κάποια χρήματα κλπ. Όμως θεωρείται ότι έχει κουράσει η μονότονη, ας το πούμε, η μονόπλευρη παρουσίαση αυτού του θρησκευτικού μουσικού ακούσματος. Είναι στις προθέσεις σας να το αναβαθμίσετε ή τι προτίθεστε να κάνετε, όχι μόνο γι' αυτό,
αλλά και για τις άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες που γίνονται στην Πάτμο. Και δεν μιλάνε δεν είναι μόνο οι πολιτιστικές δραστηριότητες, είναι και οι αθλητικές δραστηριότητες. Ναι, τις βάζω μαζί. Ναι, τις βάζω μαζί και αυτές. Στον πολιτισμό. Υπάρχουν ομάδες εδώ στην Πάτμο, όπως ήταν η ομάδα της εφημερίδας Παρτιανά Χρονικά, που είχε κάνει το φεστιβάλ της γεύσης παράδοσης, που κατά γενική νομολογία, από ό,τι ακούγεται και από ηδήμονες και από μη ηδήμονες και από κατοίκους και από τουρίστες, είναι μια επιτυχημένη διοργάνωση. Και η οποία μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, και τώρα δεν θέλω να περνήσω τη Μάγδα, αλλά να με λέμε και τις αλήθειες, πήρε τα έψημα και από την αντιπεριφερειάρχη που ήταν εδώ πέρα και μάλιστα θα τα βάλουν και σε προγράμματα της. Όπως το φεστιβάλ κινηματογράφου, που και αυτό ας πούμε ήταν ιδιωτών πρωτοβουλίες και γίνανε, όπως και το φεστιβάλ της προχωρών, της πολιτιστικών χωρών, που και αυτές ήταν πρωτοβουλίες οι οποίες θα πρέπει και οι τρεις αυτές έτσι, έξω από το Δήμο δραστηριότητες πολιτιστικές να ενισχυθούν και να μπουν υπό την άμεση επίβλεψη, υπό την άμεση εποπτεία ή αιγίδα του Δήμου. Φεστιβάλ της Κεντρικής Μουσικής. Είναι 14-16 χρόνια. 14. Νομίζω ότι πρέπει ήρθε ο καιρός να γίνει κάτι και με αυτό, κάτι να αλλάξει. Από τη σημερινή Δημοτική Αρχή έγινε μια προσπάθεια να μειωθούν τα έξοδα κτλ. Υποβαθμίστηκε ακόμα περισσότερο και έχασε ακόμα περισσότερο το. Δηλαδή καλύτερα να μην ήταν τίποτα. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα πρέπει να βάλουμε. Έχουμε εδώ πέρα άτομα που ασχολούνται με τη μουσική και δικά μας άτομα. Είναι ο Χότορος που είναι, ας πούμε, στην Πάτρα. Είναι εδώ πέρα ο κύριος Βλάχος, ο Γιάννης. Είναι και άλλα άτομα που ξέρετε. Βλαχόπουλος, ναι. Που μπορούμε να κάτσουμε. Εγώ δεν είμαι και ειδικός σε αυτά τα θέματα. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βαθμίσουμε το φεστιβάλ της Κεντρικής Μουσικής. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει όμως, μια και λέμε για το πνευματικό κέντρο, να πάρει περισσότερες αρμοδιότητες, να του βάλουν μέσα και το θέμα του τουρισμού και του θέματος του αθλητισμού, για να έχει αντικείμενο να μπορεί να απασχολήσει και ένα προσωπικό. Γι' αυτό πιστεύω ότι είχε γίνει μια πρόταση από την κυρία Μάγδα παλιότερα να ενταχθεί σε έναν ενιαίο φορέα. Και εμείς το προτείναμε. Ποτέ δεν υλοποιήθηκε. Και εμείς το προτείναμε τότε που κατέπαιρναμε το συνδυασμό το δικό μας. Άρα ήταν ομόθυμη η εξαγγελία. Και κακώς δεν έγινε, Νίκο. Κακώς δεν έγινε. Μπορεί κάλλιστα να γίνει. Δεν είναι το δύσκολο, δεν είναι που βαρύνει στο Δήμο με κάτι περισσότερο, απλώς το συντονίζει δηλαδή, καλύτερα. Μιλάτε για κάτι καινούργιο ή για την ίδια το φορέα. Ο ίδιος ο φορέας, δεν μπορεί να κάνουμε ένα φορέα θυπτισμού και ένα φορέα τουρισμού και ένα. Ένας φορέας θα γίνει. Να συμπεριλάβει, αλλά ανοίξει περισσότερα αντικείμενα. Δηλαδή η οργάνωση ας πούμε του φεστιβάλ, των εκθέσεων. Όπου θα γίνεται. Θα γίνει με αυτό το φορέα. Οπότε θα έχει και άλλο αντικείμενο. Φορές, θα έχει περισσότερο. Πολιτισμού, τουρισμού. Τουρισμού και αθλητισμού. Έτσι πιστεύω. Έτσι ένα φορέα θα γίνει. Και δεν ξέρω τώρα αν το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή κάτι άλλο να γίνει. Ναι. Γιατί έχουμε και δυσκολία, ξέρετε, στη δημοσίευση. Και πώς θα πληρωθούν τα πράγματα. Εάν δηλαδή θα πάμε σε μια έκθεση, πώς θα πληρώσουμε το. Αν θα βάλουμε ένα διότι ή όχι κτλ. Πρέπει να δούμε και αυτό το πράγμα και να κάνουμε. Μην νομίζετε ότι έχω σε όλα τα πράγματα μοναχώς μου μαγικές λύσεις. Είναι σκέψεις δικές μου, οι οποίες μπορούν όμως και στη συνέχεια να διαμορφωθούν καλύτερα. Αλλά πρέπει να κινηθούμε. Πρέπει να προγραμματίσουμε. Πρέπει να μπούμε σε μία τάξη. Όχι, μας είτε τώρα μια ιδέα την κάνουμε, μας είπε κάτι ο Νίκος το κάνουμε, και οποιοδήποτε άλλο σε κάτι άλλο και το. Θέλει σχεδιασμό και ενεργοποίηση σχεδιασμό. Όλων των φορέων. Και αυτό που μας υποχρεώνει το κράτος να κάνουμε το πενταετές πρόγραμμα δράσης έπρεπε να ήταν σωστά μας υποχρεώνει, πρέπει να το κάνουμε από την αρχή και να βάλεις κάθε χρόνο στόχο. Σωστό. Πενταετία έχω μπροστά μου, στον πρώτο στόχο αυτό θα καθίσει βέβαια με τις υπηρεσίες του Δήμου να δούμε τι έσοδα έχουμε κτλ. Θα απολογίσει περίπου τι προγράμματα είναι ανοιχτά και τι να κάνουμε. Και κάθε ένα-δύο χρόνια κάνεις και μια αναπροσαρμογή του προγράμματος. Αλλά να έχεις ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, λέμε τώρα για τον παιδικό σταθμό, ας πούμε. Αν τα κάνουμε παιδικό σταθμό, θα το βάλουμε στον πρώτο χρόνο, στον δεύτερο χρόνο. Πότε θα ξέρει η μελέτη. Να ξεκινήσει τώρα, να δούμε. Να βάλουμε κάτω πράγματα. Τα λεφτά που έχουμε, τι μας φτάνουν, γιατί μας φτάνουν. Προτεραιότητες.
Εάν δεν ξεκινήσουμε έτσι με προγραμματισμό, αλλά άντε να κάνουμε αυτό και άντε μας είτε και το άλλο. Και τελικά, εγώ είπα τι για τα έργα. Φτάσαμε στο λιμάνι ξαφνικά και κάναμε εκείνο το έργο που το είδα το χειρολόγιο. Εμένα ποια ήταν, θα ήταν η πρότασή μου. Υπάρχει ένα σχέδιο ανάπλασης της, της παραλίας. Ναι. Πάρε ένα κομμάτι της σειρτούς και διαυτούνου και με ίδιους μόρες αδερφείς, αδερφείς και κάνε το. Βάζει κάποιες μελέτες. Τον άλλο χρόνο το άλλο κομμάτι, το άλλο χρόνο το άλλο κομμάτι και το τελειώνεις. Βάζει ενός προγραμματισμού. Όχι τώρα να ρίξουμε και πέρα πέντε πέτρες και μετά να πούμε ξέρεις κάτι, δεν μας κάνει πέτρα, να κάνουμε και πέρα άσφαλτο και βάλουμε την πέτρα αλλού. Μα δεν γίνεται έτσι δουλειές. Άντε, αλλά δεν ξύλωνε. Πρέπει να προγραμματιστούμε, να κάτσουμε κάτω. Και έχω εγώ και στελέχη μέσα στο Δήμο που μπορούν να βοηθήσουν στον προγραμματισμό και να βάλουμε πράγματα κάτω που να, να τα προχωρήσουν. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι η τελευταία ερώτηση, τουλάχιστον για μένα θα είναι η τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω ότι, να πω μάλλον και να παρατηρήσω ότι η Δημοτική Αρχή αυτή θα κλείσει με μια πάρα πολύ σοβαρή δυσλειτουργία όσο αφορά τις σχέσεις του δηλητά, γιατί από εκεί ξεκίνησε, με τους άλλους δήμους οι οποίοι περιλαμβάνονται στο ΔΙΛΙΤΑΠ, δηλαδή Λέρο, Λειψούς και Αγαθονήσι, με αποτέλεσμα η διανυσιωτική συνεργασία βάσει της οποίας βασίστηκε, στην οποία μάλλον βασίστηκε η δημιουργία του ΔΙΛΙΤΑΠ, να έχει κλονιστεί και να βλέπουμε σήμερα το Δήμο Λέρου, το Δήμο Λειψών, το Δήμο Αγαθονησίου να είναι έτοιμοι να κάνουν δικές τους, δικά τους λιμενικά ταμεία και ουσιαστικά έχουν αποχωρήσει από το ΔΙΛΙΤΑΠ της Πάτμου. Εσείς τι θα κάνετε, κύριε Παναού, γι' αυτό? Κύριε Μάγδα, αυτή η πολιτική ήταν καταστροφική. Εννοώ καταστροφική. Όταν λέω καταστροφική, το εννοώ. Δεν υπερβάλλω. Ήταν η πρώτη διαδημοτική συνεργασία, η οποία θα μπορούσε να ήταν η επαρχή συνεργασιών και σε άλλους τομείς, όπως είναι στον τομέα του τουρισμού, εκεί θα δούμε ποιες άλλες τομείς μπορούσαμε, ή ακόμα και συγκοινωνιών και ακόμα και σε θέματα τεχνικών υπηρεσιών μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Σε πολλά θέματα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και δυστυχώς με ευθύνη της παρούσας Δημοτικής Αρχής οδηγηθήκαμε στο να στρέψουμε όλα τα άλλα μισχένα δύο μας. Δεν σου κρύβω ότι έχω επαφή με τον φίλο μου τον Κότερο, τον Βαγγέλη, που ήταν και συμμαθητής μου στο γυμνάσιο, και πήρε ο Βαγγέλη στα μάτια της διαδικασίας, αν θα βγούμε εμείς, περίμενε, αν θα βγούμε εμείς, εσύ σε εμάς ανήκεις, εμείς είμαστε, εσύ είσαι το παιδί μας, έτσι το τσίπα, αν θυμάσαι Νίκο, παλιά το Αθανής ήταν και στο Δήμο της Πάτμου ανήκει. Λοιπόν, εμείς θα συνεργαστούμε. Και σταμάτησε τη διαδικασία γιατί τι φοβάμαι. Εάν πάει το Λειψό και το Αγαθομήσι και πούνε πάμε με τη Λέρο, απόφαση τη εξουσία άνω, τη κριτική εξουσία άνω που μπορεί να είναι, αφού το θέλετε εκεί σα, πηγαίνετε όλοι στη Λέρο και χάνει ο Πάτμος το πλεονέκτημα που να έχει τον πρόεδρο, που ο πρόεδρος είναι η εκτελεστική εξουσία. Δηλαδή, αντί να δούνε σε μια συνεργασία πώς θα μπορέσουμε να συγκεράσουμε τις απόψεις με αμοιβές υποχωρήσεις και αλληλεκατανόηση, όχι αυτό θα γίνει. Και τελικά οδηγηθήκαμε να στρέψουμε όλους τους άλλους συνεταίρους μας εναντίον μας. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, όχι να βρεθεί, θα βρεθεί σίγουρα. Δηλαδή, επιτρέπεται. Να ενώσετε τις δυνάμεις. Επιτρέπεται, Μάγδα μου, να ψηφίζεται ο προπολογισμός του ΔΙΛΙΤΑ με μόνο την ψήφο της Πάτμου. Ελά εδώ. Πού πάμε δηλαδή. Άμα δεν υπάρχει εδώ πέρα κανονικά, πρέπει και στο Δήμο της Πάτμου να υπάρχει μια. Που είμαστε εμείς, να υπάρχει μια ομοψηφία. Αλλά πώς να υπάρχει, αν θυμάσαι, όταν ψηφίσαμε τον προπολογισμό, μας είπε ο Δήμαρχος ότι δεν μας κάλεσε εμάς, σαν αντιπολίτευση, να συζητήσουμε τον προπολογισμό μαζί, αλλά αυτό αποφάσισα. Είπατε για δημόσια διαβούλευση. Αφού δεν είχαμε δημόσια διαβούλευση με τους συμβούλους που ήταν ήδη πάνω στο Δήμο, όχι με τους πολίτες, πώς θα γίνει αυτή η δημόσια διαβούλευση, ας πούμε. Θα ήθελα να κλείσουμε με τον κύριο Ευγενικό. Τον ευχαριστούμε καταρχήν πάρα πολύ που διέθεσε το χρόνο του. Ευχηθούμε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, βεβαίως. Και να κλείσουμε με τα λόγια του Πανάγου Ευγενικού.
Τι θα θέλατε να πείτε στους θεατές που μας βλέπουν εκεί που θα ακούσουν και θα δουν τους ψηφοφόρους σας. Θα δουν στην εφημερίδα patmostimes.gr, γιατί εκεί θα αναρτηθεί η συνέντευξη. Τι θα θέλατε να τους πείτε για να σας ψηφίσουν. Αγαπητοί συμπατριώτες, σας ζητώ να μας εμπιστευτείτε και να μας δώσετε την ευκαιρία να αποδείξουμε ότι αυτό το νησί μπορεί να το διοικήσουμε με υπευθυνότητα, με εμπειρία, με προγραμματισμό και αποτελεσματικότητα. Θα αποδείξουμε ότι είμαστε ένας αξιόμαχος συνδυασμός και με τη δική σας δύναμη και εμπιστοσύνη θα δημιουργήσουμε ένα δήμο, ένα νησί που θα έχει στόχους, προοπτική, καλύτερο μέλλον. Σας ζητώ και πάλι να μας εμπιστευτείτε. Νομίζω, δεν θέλω να έρθω πάλι στο να κατηγορήσω τους προηγούμενους. Όλοι ξέρετε ποια ήταν η προηγούμενη δημοτική αρχή. Δοκιμάστε κάτι το καινούριο, δοκιμάστε κάποιον που ξέρετε ότι αγωνίζεται για το καλό του νησιού, που ξέρετε ότι έχει τη δύναμη και τη θέληση να το κάνει και είμαι σίγουρος ότι δεν θα σας απογοητεύσω. Σας ευχαριστώ πολύ.